Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Σαμλίδη, η χολύπτη Σαμλίδης, καλημέρα. Αποκλείεται να είσαι δεξιός με αυτή τη μούρη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να είναι δεξιός. Αργοκομμουνιστής είναι αυτός, ρε. Μουνισταράς. Αυτός έρχεται με σακίδιο στην πλάτη, κάτι κρύβει μέσα. Ναι, ναι. Σοσιαλίζει. Της Μολοτόφ μπορεί να έχει. Ναι, σοσιαλίζει, σοσιαλίζει, σοσιαλίζει. Λοιπόν, τι έγινε, Φλόρι, τι πάθατε. Τι έγινε. Έπεσε λίγο χιονάκι και τα δάκρυά σας γίναν σταλαχτίτες, θα πούμε. Εγώ πάρχαρα του Ρούντουλφ τελαφάκι έξω με το έλκυρα. Κανελάκης δεν ήρθε, ο Πλιάκος δεν κατέβηκε. Γιατί άσχημα. Πανόραμα ένας, θέρμι ο άλλος. Τι ένα ρε νεόπλου, τι να πούμε, τι δεν μπορείτε να δείτε. Σόπα και μπουρνάρι φίλε. Ναι, ο κόκκινος δεν μπορώ. Να μπορεί ο Γρηγόρης, άστε τα τώρα. Τραβάτε χειρόφρενο λέει. Λέει, παίρνει ένας αυτοκινητής, πέστε τον κύριο Κόκκινο, σας παρακαλώ. Μη λέει για το χειρόφρενο, λέει στο χιόνι επάνω. Μη λέει γιατί. Αλλά δεν θα το έλεγε το παιδί, θα εννοούσε. Ρε, άλλο κατάλαβε τώρα. Πέντε αμάξια κατέστρεψε τώρα. Δεν είναι το λε να πούμε από το μικρόφωνο. Πάει κανένα φουκαρά εκεί. Πάει καμιά χαζοβιόλα η οποία δεν ξέρει, πάει τραβήξει ένα χειρόφρενο. Λίγη από τα νύχια που έφτιαχνε να πούμε, σε λέει πώ θα οδηγήσω τώρα στα χιόνια. Πάει σε κάνα μπόντι αυτό που θα λένε που φτιάχνουν τα νύχια και. Μπόντι, ναι. Ακούσει τον κόκκινο κατά λάθο σε κάνα ζάπικ να κάνει κανένα ζάπικ. Τα beauty centers. Να πάει σε κανένα κανάλι να ακούσει καμιά μουσική κάνα αυτό και να πέσει τον κόκκινο. Να θα δώθω μια συμβουλή. Σου λέει ποιο είναι αυτό ο άνθρωπο. Κάνε σεβάσμιο, κάνει ραδιόφωνο. Κάνει εκπομπή. Θα είναι σοβαρό αυτό που τον έχει προσλάβει. Σοβαρό αυτό ο οποίο τον έχει μανατζάρει, ξέρω εγώ. Σοβαρό είναι ο διπλανό κτλ. Σοβαρότητα, αντίληψη. Αντίληψη, αποφασιστικότητα. Εξυπηρέτηση. Χειρόφρενο τραβάτε. Τραβήξε ένα χειρόφρενο εδώ. Τραβήξε το χειρόφρενο. Τραβήξε το χειρόφρενο, πάει. Πάει μετά. Άιντε πετυμεζά δουλειά. Κατασυτράφηκα. 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 Τράτζεκ. Ακούω μια γρίνια, μια δυσκολία αυτό κτλ. Όχι, φταίνει η δήμαρχη. Τα λάτια, οι αλατιέρε, οι πιπεριέρε, τα μπούκοβα. Ναι. Ρίξανε στο δρόμο κτλ. Τι θέλετε, ρε. Τι θέλετε, ρε Βρώμο Βαλκάνι, να πούμε. Ναι, ρε, να βγούμε και τα λαδόξιδα έξω. Ρε Βρώμο Βαλκάνι, θέλετε και αλάτια να σας ρίξουνε. Άφησε ο Σαξόνης αλάτια. Και ο Παπαγεωργόπουλος αλάτια και ο Σαξόνης για να έχει. Μεγάλη δουλειά. Ο Φουκαράς, ο Δημαρχούκος, να πούμε ο δικός μας. Που δεν κλέβει, δεν ρημάζει, δεν κατασπαράζει. Ο κύριος Μπουτάρης, να πούμε. Βέβαια είναι στα όρια του Αλτσχάιμερ. Εντάξει, ξέχασε να βάλει υδροφόρο άνθρωπο. Τώρα στα 77 και εμεί, άμα ζήσουμε και έχουμε ανάγκη, μα κάνουμε κανένα μεροκάματο σε καμιά λαϊκή. Αν μπορούμε, καμιά κάλτσα να πουλάμε κανένα αυτό. Να μα πάρει κανένα παλιό ακροάτη. Απέλαδο, αυτό που κρίμα είσαι. Ναι, κρίμα. Στη σύνταξη παίρνει 400 ευρώ. Ναι, σκυλί γατάκι έχει και λόνα έχει. Κάντα 500 ευρώ. Και 20 χρόνια, 28 χρόνια, 30 εκείνο το Κόρτοβα. Έγινε. Ελάβια ξύπνη. Έγινε το Κόρτοβα, Κόρτοβα πάει, έρχεται. Πάει, έρχεται. Τι πράγμα. Πάει, έρχεται. Έχει χτυπήσει 25 αυτοκόλλητα του πτέω από πίσω, ρε φίλε. Πάει, έρχεται. Έτσι. Και τι έγινε δηλαδή με αυτή την κρίνια. Δύο μέρε χωρί αμάξια. Μεγάλη δουλειά. Ο Αστ. Α κάναμε δύο μέρε χωρί αυτοκίνητα. Γιατί ο Αστ. 9 η ώρα το βράδυ. Ναι. Σταμάτησε. Έτσι γουστάρει, ρε. Μονοπόλιο, δημόσιο υπάλληλο είναι. Μονοπόλιο είναι. Δημόσιο υπάλληλο δεν είναι. Τραβάνε μια χειροφρενάρα. Έχουν τις παλιατζούρες εκεί πέρα, πατάνε γκάζι. Βγαίνει 4 τόνους καρκίνους από την εξάρτηση να πούμε για πίσω. Να είσαι μοτοσυκλετιστής, καπνιστής. Μια να έχει το παράθυρο από τον Κόρντομπα την ώρα που βαράει Δευτέρα καρφωτή. Τι θέλετε με τον ΟΑΣΤ. Δεν τα πάνε στα ΚΤΕΟ, δεν τα κάνουν, δεν τα φτιάχνουν. Τι θέλετε. Αυτό είναι ο ΟΑΣΤ. Ό,τι είναι μονοπόλιο, είναι μονοπόλιο. Παλιά ήταν οι εφημεριδάδες μονοπόλιο. Ναι. Οι εφημεριδάδες, ξέρει από του παλιά. Είχαν πρακτορείο, λέει, δεν μπορεί να ανοίξει άλλο πρακτορείο. Μονοπόλιο. Πήγαινε στη γιαγιά εκεί πέρα τη Φουκαριάρα, άνοιγε κανένα περίπτερο η γιαγιά, την έλεγα με δώσει 3 χιλιάρικα, αλλιώ θα σε φέρω εφημερίδες. Σωστά. Λέει, τι είναι αυτά τα 3 χιλιάρικα. Αυτά τα 3 χιλιάρικα την έλεγε είναι εγγύηση. Προμήθεια, δε. Ναι. Έπαιρνε από 50 άτομα 3 χιλιάρικα, εγγύηση, μια 150. Τέκλεινε η γριά το μαγαζί, πήγε να πάρει τα 3 χιλιάρικα, έδινε τα 3 άτομα. Ναι, πιστόλι. Αυτά είναι τα μονοπόλια. Έτσι. Όταν είναι μονοπόλια, διάδια μαρτύρεστε. Όταν αλήτη με πήρε τα λεφτά, δεν είναι καθόλου αλήτη. Είναι μονοπωλιακό. Ό,τι είναι μονοπόλιο, θα σου πιει το αίμα. Έτσι είναι. Δηλαδή θα αλλάξουμε εμείς. Θα αλλάξουμε όμως. Γίνεται, φίλε. Ο ΟΑΣ χρειάζεται κάτι πελάτη, σαν το ψηφίδι, να του κρατάει το εισιτήριο στο χέρι. Έχει να δει, φίλε, πως τρώνε χαρακτήρα. Γιατί το ξεργυρώσατε, λέει. Μα το έχω. Το εισιτήριο μου το έχω πάει. Πρέπει να ακύρωσε.
Τι είναι offside, είναι. Είναι offside. Καλά του εξηγήθηκε. Αν τα γίνουμε έτσι, τέτοιου πελάτη τελειώ, α να στρώσει χαρακτήρα. Τραβήξε. Βέβαια. Μετά λέει, φωνάζει η ΔΕΠΑ, λέει, με έκανε η ΔΕΠΑ. Φωνάζει ο γουρουνοκέφαλο. Η ΔΕΠΑ. Πιο ακριβή στη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Τι είναι ακριβή, ρε φίλε. Πιο ακριβή θα είναι εφόσον είναι λιγότεροι καταναλωτέ, ρε φίλε. Βέβαια, βλάκα. Παλιέ κομμουνιστή, εσύ να πούμε πασοκοαναθρεμένε, να πούμε κόκκινε. Βοηδομούς, χριστιανικό μοσχάρι, να πούμε, χριστιανικό γουρούνι, να πούμε κτλ. ΔΕΠΑ, επιχείρησης μονοπόλιο. Επιχείρησης παγώσε η Σουλίνης. Πάγωσε λίγη Σουλίνα. Η Σουλίνα πάγωσε. Τώρα τι γίνεται ο Κώστας με αυτή τη Σουλίνα. Ήρθε μπουρούνι, λέει, μπουρούνι. Μπουρούνι. Και πάγωσε η Σουλίνα. Η Σουλίνα, και θέλει η Σουλίνα τώρα. Πάγωσε η Σουλίνα. Και πώς θα συσταθούμε. Και ο Μπουτάρης μονοπόλιο, τι θέλετε. Τι να κάνει. Θέλετε αλάτι, ε. Παλιοδεξιοί. Τράβο μέσα στο Μασούτι, πάει. Παλιοδεξιοί τη Νέα Δημοκρατία θέλατε τον Παπαγιωργόπουλο, έτσι. Ναι. Με το σαξόνι και τον γορίλα να πούμε. Τι αλάτι, ούτε πιπεριά έμεινε, ούτε ντοματιά, ούτε αλάτι, ούτε πιπεριά. Τίποτα δεν έμεινε. Θέλετε αλάτι εσείς. Ψηφοφόροι του, ψηφοφόροι του Παπαγιωργόπουλου, εσείς θέλετε και αλάτι. Κασκολάκιδες. Φέρετε τα 15 εκατομμύρια που τα θάψαν σε καμιά κουφάλα κανένα δέντρο αυτή εκεί πέρα. Αυτά. Με χάρτη τα βρίσκει. Τον βάλανε, λέει, φυλακή τον Παπαγιωργόπουλο. Τον έβγαλε εκείνος ο γιατρός 90% αναπηρία. Ναι. Εδώ από τον αγκώνα σου κόβουνε το χέρι. Yeah. Από το γόνατο το πόδι, 60% αναπηρία δεν είναι. Σε λεγάκι ποδήλατο, είπαμε αυτό. Βγάλανε τον Παπαγιώργο. Κατάλαβε. Και ο Ξεφτύλας φοβάται να βγει έξω. Ο Ξεφτύλας. Γιατί να βγει. Φοβάται να βγει έξω. Ναι. Πάει στις ταβέρνες και τον φυλάνε, τον βάζουν αυτό που θα λένε κουρτίνες. Κουρτίνα. Ναι. Να μην το φτύσουν και το βασκάνουν. Έτσι με έλεγε εδώ ένα δικό μου. Αμα. Κατάν, για φτάσαμε εκεί πέρα. Ξεφτύλα. Ξεφτύλα άντρα. Αυτοί οι χρυσαυγίτες. Τι σου φταίνει οι χρυσαυγίτες. Να σου πω, αυτοί σαν πιο χιλιάδες οι χρυσαυγίτες. Πάνε και κυνηγάνε εκεί κάτι πεταμένους, κάτι φουκαράδες, πώς τους λένε, μετανάστες. Hot spot. Hot spot. Hot spot. Πάει σε κάναν τέτοιο, αν τον πει, έλα εδώ. Έλα εδώ. Και αυτό τα έχω εγώ με τους χρυσαυγίτες. Ναι. Πολομαγιά, ναι, ξένοι και στους Ρώσους όταν κάνανε εδώ παρέλαση οι Ρώσοι. Κρατούσαν τη σημαία της Ρωσίας, ναι, οι χρυσαυγίτες. Για ακούστε και τα χωρίς χρυσαυγίτες. Για κάντε κανένα κουμάντο εκεί πέρα. Να δεις, οι χρυσαυγίτες. Αντί να πιάσουν κάνα τέτοιο, με έλα εδώ, κύριε, πόσα δάγκωσες. Πόσα? 10, 12, 15, 18 πέσαν. Πορτ μπαγκάζ, θα πω εγώ. Πορτ μπαγκάζ. Με χειρόφρενα την κατηφόρα. Σεατ Κόρντομπα, 485 λίτρα. Όχι, όχι. Τον πετά μέσα στο πορτ μπαγκάζ, τον τραβάς επάνω στο σέιχ σου. Στο σέιχ. Του λες. Του λες. Κοίταξε να δεις εδώ, επειδή η αστυνομία δεν λειτουργεί. Ναι. Η δικαστική δεν λειτουργούν. Σωστά. Δεν λειτουργεί τίποτα κτλ. Την έχει γλιτώσει. Ο γιατρός. Έφερα τη γιαγιά μου, τη θεία μου, τη μάνα μου, την αδερφή μου, τη γυναίκα μου. Το κουμπάρο μου. Το κουμπάρο μου. Με κομμένο αγκώνα 60% έδωσε. Παραπάνω δεν έδωσε. Δεν σένα σου έδωσε 90%. Τι γίνεται. Έλα εδώ το αγόρι μου. Φέρ τα λεφτά πίσω. Mm. Έτσι. Θα κάτσει φυλακή. Ναι. Θα μπει μέσα. Ναι. Θα βγει έξω. Θα κάνει θαρά. Κύριος μπήκε, κύριος βγήκε. Άρα λοιπόν παλιά μέθοδο Νίκου Σφέρμα. Για αυτά τα λεφτά τα έφερε. Τα έφερε τα λεφτά. Τα έφερε. Ρίχτα. Τα λεφτά. Λοιπόν, βάλε. Φέρμας, μάγκικες κουβέντες. Φέρμας, μάγκικες κουβέντες. Συγγιούνται οι μάγκες. Αλλιώς δεν βγαίνεις από το Ford Bagage. Αλλιώς δεν βγαίνεις από το Ford Bagage. Όχι, Port. Ford Bagage. Το Ford Bagage. Και τώρα ο Χρυσαυγίτης πήγε, λέει, εκεί στους Κούρδους, τους. Πώς τους λένε εκείνους, τους φουκαράδες που έχουν 10 αιματοκρίτη. Στους Σύριους. Στους Σύριους και τα λοιπά. Κάτσα το Λάμπρο είναι εκεί πέρα, ναι. Ρε μου λέτε, ρε μάγκες, σε κάνα Γεωργιανό πήγατε. Μπα. Δεν πάει εκεί. Σε κάνα Ρώσο. Δεν τραβάει εκεί. Σε κάνα που έφαγε τα λεφτά δεν πας, δεν έχουμε ούτε τέτοια. Γι' αυτό λοιπόν σε κράζω, γι' αυτό έκραξα και εκείνον τον γουρουνά που πήρε το σουπερά, τον Χρυσαυγίτη της Φράδης, και με τόπεξε ιστορίες και τα λοιπά. Στη Βουλγαρία μεταφέρουν τις εταιρείες τους, στα Σκόπια παίζουν τα μπαρμπούτια τους. Και η Ελλάδα δεν είναι τον Έλληνα, δεν το κάνει τον Έλληνα. Στη Σερβία πάει κάνα διακοπές. Και παίρνουν και τα Σκοτ Φοτ, πώς τα λένε. Σκοτ με γιώσου ξουό. Στον Πάσκο εκεί πέρα πόσο είναι η προσφορά να πάμε να κάνουμε στο σαλέ. Σκι. Πιάστε λοιπόν κάνα τέτοιον μπαγλαμά ο οποίο. Ξέρω εγώ, φέρτε τα λεφτά πίσω, πάρτε τα, δώστε τα πίσω στην εταιρεία. Να πούμε ότι είστε Έλληνες. Ναι, πατρίδι. Δεν ξέρεις από φόρμα μπαγκάζ. Λοιπόν, άρα λοιπόν, μπουτάριδες, δέπες, μέπες, οάστ. Τέτοιο, τέλος, αλατιέρες και σαλατιέρες. Σαλατιέρες, Κώστα, σαλατιέρες. Φωνάζουν. Έχεις, ρε, του λέω, στο αμάξι αλυσίδες. Όχι, λέω. Πυροσβεστήρα έχεις. Όχι. Έχω. Τρίγωνο έχεις. Όχι. Τι στολή από αυτές που θέλουν, από αυτές τις κίτρινες στολές. Τις φωσφοριζέ θες. Τις φωσφοριζέ στολή έχεις. Όχι.
Φταίω, πέρασε. Όχι. Φαρμακείο έχει. Φαρμακείο έχει. Όχι. Ένα μεγάλο όχι. Φταίω τώρα ο δήμαρχο, α πούμε. Φταίω ο Άστ. Φταίει τα αλάτια που δεν τα ρίξαν. Αυτή, ακούστε κάτι. Για να πάμε. Άκουσα. Αυτή εδώ Άικος είναι ανύπαρκτη. Ναι. Αν είχα ένα κράτος υπαρκτό που με βόλευε, που με βοηθούσε, σωστά, που ήταν συνέτερός μου, ναι, και όχι να με κλέβει, θα έλεγα εντάξει και τα λοιπά. Εγώ δεν γρινιάζω. Ναι. Τι κάνω. Θωρακίζομαι και λέω. Τι έχω εγώ, δεν. Άμα με κλέψουν, ξέρω εγώ, η αστυνομία θα έρθει μετά δύο μέρες. Ναι. Μάλιστα. Είσαι τη πρόληψη. Παίρνω την καραμπίνα στο σπίτι μου. Ας έρθει ο εισαγγελέας μέσα να βρει την καραμπίνα μου. Ναι. Μέτρα μου. Αν μπει κανένας και τον πιάσω, τον πυροβολάω. Τι απεριμένω να έρθει, ξέρω εγώ, ο άγγελος, ο αστυνομικός, ο ασφαλίτης, ναι, και να με σώσει. Δεν πρόκειται να έρθει. Άρα τι κάνω, θωρακίζομαι. Βεβαίως. Μάλιστα. Πρόληψη, είπαμε. Πρόληψη. Ναι. Πάει από πάνω, ξέρω εγώ, τούμπου, 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 δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τι γίνεται. Πάρα λέει την αστυνομία. Μα δεν θα έρθει. Μάλιστα. Θα του κάνει μια σύσταση κτλ. Σύσταση. Παίρνω τον κάπα τον Γιάννη. Παίρνω και κάνα δυο ακόμα. Και πάω το κουδούνι. Θα σκάσετε ή θα σας πλακώσουμε. Ναι. Τελείωσε. Δεν έχει. Πας με λουλούδια και αυτοδέσμη. Θωρακίζεσαι. Θωρακίζεσαι και συμπεριφέρεσαι αναλόγως. Τι έχει ο ΑΣΤ. Προνοείς, ρε, ο ΑΣΤ είναι μονοπόλιο. Σαράβαλα τα λεωφορεία. Βεβαίως. Καρκίνο πετάνε από τις εξατμίσεις. Και όχι μόνο. Ναι, εγώ δεν διαμαρτύρομαι. Κάθομαι 200 μέτρα πίσω από το λεωφορείο. Τι να κάνεις. Περνάνε οι άλλοι μπροστά, κάθομαι πίσω. Ναι. Να φάω λιγότερο καρκίνο. Και είδες πως αδειάζει ο επιβάτης. Στη μέση του δρόμου. Δεν πάνε δεξιά. Ναι. Στη μέση του δρόμου. Δεν όχι. Εκεί. Τι έχω εγώ. Δεν έχει αλάτι ο δήμαρχος. Γιατί τα έφαγε ο Σαξόνης με τον Παπαγεωργόπουλο. Και τα λοιπά. Καλά κάνω και τα φάγανε. Τι θα κάνω εγώ τώρα. Θα ζητήσω πίσω. Κόρντομπα, αλυσίδες, ελβιέλα στο αμάξι. Τέλειος. Λάστιχο κάθε δύο χρόνια χειμερινό κτλ. Θα... Τα πληρώνεις και θα τα πληρώνεις. Και τι να κάνω. Τι να κάνεις. Δεν έχω νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία, ξέρω εγώ, τα φάγανε οι διοικητές των νοσοκομείων. Λένε εγώ. Δεν στο χρηματιστήριο και τα πέσανε. Τα φάγανε οι άνθρωποι στο χρηματιστήριο. Κουμάρια. Ο Κασιδιάρης δεν πήγε, πήγε στον Πακιστάνο. Για πάλι που θα κάνω, ρε Κασιδιάρη. Ναι, με πάλι το Γρέγο, γρέγο να πούμε. Μου, πάλι βρε ηλία. Με το Γρέγο δεν πας. Πάλι κάργενε, πάλι που θα γίνει. Δεν πας προς τα εκεί. Ναι, αλλά να πας. Δεν πάει. Να πας όμως. Ναι, γι' αυτό τον κράζω εγώ. Ναι, αλλά άμα πάει δεν θα τον κράζεις. Άμα πάει θα τον πω μπράβο και εγώ από πίσω. Θα τον, και εμείς όλοι από πίσω και μπροστά. Στρατό. Οπότε κύριε Κασιδιάρη, ακούτε να πούμε. Κασιδιάρη, να πας εκεί στους διοικητές των νοσοκομείων να πούμε γιατί η γιαγιά Ζαμπέτα δεν έχει να πούμε. Δεν έχει μαξιλάρι και γάζα. Βέβαια. Ποιο τα έβαγε τα λεφτά. Ούτε την Αμίτα. Ο Πακιστανός τα έβαγε τα λεφτά. Δεν νομίζω. Άρα λοιπόν, για μένα το πρόβλημά μου είναι ο Έλληνας. Ο Έλλην. Δεν είναι ο Πακιστανός. Ούτε ο μαύρος, ούτε ο κίτρινος, ούτε ο πράσινος. Άμα καθαρίσω εγώ από τον Κοπρίτη τον Έλληνα, ναι, μετά θα βρω την άκρη με τους άλλους, ξέρω κτλ. Το πρόβλημά μου λοιπόν είναι ο Έλλην. Ο Έλλην. Πρέπει να καθαρίσω τον Έλληνα πρώτα. Βέβαια. Υπάρχει μια έντρικα με τον Έλλην. Υπάρχει μια είναι λίγο. Είναι λίγο. Εντεψίζεις. Χιόνισε και στην Αθήνα. Σοβαρά. Έπεσε 10 πόντους. Τέσσερα και αυτοί οι χιόνι. Βρήκαν ευκαιρία ή αν υπάρχει εκεί για ρεπορτάζ. Ναι. Αλλά τέτοια γκρίνια δεν υπήρχε. Παίζαν τα παιδιά εκεί, ρίχναν καμιά χιονόμπαλα. Τέτοιο ευτυχισμένα πράγματα τώρα. Τώρα. Έχει γκρίνια εκεί. Πάμε λίγο να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Γιατί κάνουμε, ρε φίλε. Έρχομαι εγώ να ακούσω ραδιόφωνο το πρωί. Έρχεσαι. Ακούω τον Μπούζο. Το κοινωνικό πρόσωπο του ραδιοφώνου. Και το κοινωνικό πρόσωπο του ραδιοφώνου. Και ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο και κοινωνικό πρόσωπο του ραδιοφώνου κτλ. Παίρνω εγώ ανάποδες γιατί είμαι ύποπτος, να πούμε καχύποπτος και τα λοιπά και λέω. Τι λες. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ πρώτος. Ξέρω εγώ που το πας τώρα. Ας σε πω εγώ τώρα. Ναι. Και ήταν πρώτος στη βαθμολογία και έπαιζε μπαλάρα να πούμε. Ναι. Και έσκαγε μύτη καμιά μεταγραφάρα, καμιά σεντερφοράκλα. Ναι. Κανένα δεκάρι 25 ετών. Ναι. Θα σου έλεγα εγώ το κοινωνικό πρόσωπο του ραδιοφώνου. Θα σου έλεγα, θα σου έλεγα εγώ. Ναι. Μπορεί να γινότανε. Ναι. Δηλαδή θα είχε ένα μέτρο. Το κοινωνικό πρόσωπο του ραδιοφώνου. Τρία λεπτά θα ήταν, τέσσερα λεπτά θα ήταν. Θα έβγαζε ο Κερατάς δύο δημάρχους, ένα δήμαρχο. Σίγουρα. Θα ήταν η Αλατζά απ' έξω και η Σατιμάγη, η Μαντζίκα Ντεσπέλ. Μαντζίκα Ντεσπέλ. Η Μαντζίκα Ντεσπέλ. Ο Ζαΐρης, ο Γιώργος, μου είναι φίλος μου. Είναι το μεσημέρι. Ο Ναταπλάν είναι μεγάλο λαγωνικό, δεν υπάρχει. Ω, καλά. Άκουσε τι είπε το μεσημέρι. Άκουσε τι είπε. Και τα νούμερα βρήκε. Και τα νούμερα. Και δεν τα έβγαλε από την ΠΑΕΠΑΟ. Όχι, γι' αυτό μου αρέσει ο Ναταπλάν. Τα έβγαλε από ένα Κύπριο, λέει ένα φασίστα Κύπριο. Ρεπόρτερ του από Ελ Ριάλια, Ριάλια, ξάδερφο του Βιολάρη να πούμε. Σελίδε μονάτσε διπλά, τα είπε τα νούμερα. Και είπε τα νούμερα. Δηλαδή, τώρα ο αφελής ο ΠΑΟΞης βρίζει να πούμε που θα πάει. Δεν λέει ότι ο ΠΑΟΞ δεν κάνει μεταγραφές. Βρίζει το Μίχελ. Το Μίχελ βρίζει. Ο Μίχελ φταίει για τον Ροντρίγκετ. Και του κάνει τη ρήτρα. Δεν έκανε ρήτρα. Τι ρήτρα να κάνει. Ναι, τι ρήτρα. Και του κάνει επέκταση κτλ. Τι είπε επέκταση. Πουλήθηκε κοντά 800 χιλιάρικα κάτω από τη ρήτρα. Ναι. Ο Ροντρίγκετ. Ναι. Άρα δεν φταίει ο Φουκαράς ο Μίχελ σε αυτή την περίπτωση. Στην άλλη περίπτωση ρίξα χιλόπιτα στο Μίχελ. Απαράδεκτος, γύρισε πίσω άπραγος κτλ.
Παίρνει τηλέφωνο Ζαΐρη στον. Εδώ ήμασταν. Το ρεπόρτερ, να πούμε, ναι, τη άλλη πηγή. Γιατί η ενημέρωση, το να γλύφεις έναν πρόεδρο και να γλύφεις μια ομάδα και να σου δίνουν τα ρεπορτάζ, τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Τι πισίμι να πούμε, σε κάνω αβάντα, με δώσει την είδηση. Βέβαια. Εντάξει. Φυσικά. Γιατί, δηλαδή, πώς θα σε κάνω αβάντα, σου λέει, έτσι γίνεται στην πιάτσα. Ναι. Δηλαδή, τους βλέπω, εγώ μαλώνουν. Λέει, τις κουφάρες δώσαν την είδηση στον άλλον. Δεν μας την είπα εμάς. Δεν την είπα σε εμάς. Μετά μπαμ την άλλη μέρα, κεφαλιά του δείξαμε. Ναι. Τι κεφαλιά, ρε, πριν, αυτή η ειδησάρα είναι δικιά μας. Πώς, για. Α, ναι. Αυτός που μας δίνει την είδηση, τον περιποιούμαστε με διαφορετικό τρόπο. Πάρε για να ακούτε γλυκά. Ναι. Πάρε με μια δοδέσμηση. Τον αγαπάμε. Καυγαδού του έξω για τραπέζι. Αν πάει με τα φίδια. Αν πας με τα φίδια. Το τρώνε τα λεοντάκια. Έτσι ακριβώς. Και τώρα φίδε σε τσιμπήσει για γαϊδούρι. Ναι, ναι. Και άμα πας με το λεοντάρι, μπορεί να σε τσιμπήσει το φίδι. Αμά και αυτό το φίδι που τσιμπήσει το φίδι. Εμένα δηλαδή θα με φάνε τα λεοντάρια ή θα με τσιμπήσουν τα φίδια. Διάλεξε και πάρε. Διάλεξε και πάρε. Έτσι. Διάλεξε και πάρε. Και διάλεξε και πάρε. Που λες. Λοιπόν, δεν έδωσε λέει, λεφτά για το σωτήριο. 1,5 εκατομμύριο λέει έδινε ο ΠΑΟΚ. 2,5 εκατομμύριο θέλανε οι Κύπροι. Ωραίες παστρικές δουλειές. Πάρα πολύ ωραία. Ο ΠΑΟΚ προσέφερε λοιπόν σύμφωνα με τον Ζαΐρη και τον Κύπριο ρεπόρτερ. Πολύ ωραία. 1,5 εκατομμύριο. Οι άλλοι θέλαν 2,5. Πάλι με 2 και το πήρε. Κάζω 2 και σπάστο. Όπως έκανε με τον Γαλατάς εκεί πέρα. Ιδεάλλως μείνε με τον Τουσταμπάνη τον Κουλούρη, με τον Τεφορμέ τον Αθανασιάδη και βγάλτε τη χρονιά να περάσει την Ξάνθη. Πουλήσαμε. Λούκας πουλήσαμε. Ροντρίγκες πουλήσαμε. Πάρε και τον Ουαρντάτο στο χάφι και μαζί με τον Τσίπερο. Βάλτε να και εγώ. Του ανοίγω τα μάτια τώρα, Κώστα. Λύσαξες με τον Ουαρντάτο. Του ανοίγω τα μάτια, Κώστα. Δηλαδή, γιατί κάτσε τώρα καλύτερο. Ο δε πανιόνιο. Κάνει είναι καλύτερο. Με σφυρίξανε κάτι από την Αθήνα, κάτι συνεργάτε καινούργοι που έχουν σε ένα site. Για πέσε. Μάλλον θα κάνω μια συνεργασία, πιθανόλογο. Μου λένε ότι. Κοίταξε, λέει να δει. Από Νέα Σμύρνη και τέτοια τι κάτω. Λέει, μας είπανε λέει ότι ο Πανιόνιος είπε στον ΠΑΟΚ: δίνουμε ασαριφάρ και μασούτ πακέτο. Γιατί ρε, άσχημα. Και ο ΠΑΟΚ λέει δεν δέχεται. Απίστευτο δίδυμο είναι αυτό. Ρεκόροιδα. Και εντάνε αυτή ρε. Ρεκόροιδα. Εννιάριο ασαριφάρ. Δεκάριο μασούτ. Ο Τζαλ Μακάπος τα χάνει, τα βάζει, τα κάνει κτλ. Και ένα μυστακίδι κόντρα του. Τρέ μυστακίδι μπορεί, δεν μπορεί, πέρκα μπορεί, δεν μπορεί. Τράβα πάρε ένα δανεικό ρε παιδί μου, εξτρέμ 20 χρονών. Αν σου βγει, λέμε, ξέρω εγώ. Δε εκεί. 100 ταλέντα και πες. Εγώ στα 100 ταλέντα νομίζω ότι ο 24ος μπορεί να βγει. Θα βγει. Ναι. Με στείλει σε μένα στο εξωτερικό, φέρε μου τον κόκκινο για την ερμηνεία που τα αγγλικά τα έχει. Σε μια εβδομάδα πέντε. Τζουβελάκης Κυρμελίδης 4 χρόνια μια τάξη. Λοιπόν, δεν το ξέρεις. Τζουβελάκη Κυρμελίδου πήγαινε. 4 χρόνια ο πάτερ Παναγιώτης τον πέρασε, τον 4ο χρόνο. Ήρθε εκεί με το θυμιατό, λέει κυρία Τζουβελάκου Κυρμελίδη, πάρτε τον λέει αυτόν. Όμφου είτε κεφάλι μεγάλο σαν τον πύραυλο, πώς το λένε αυτό τον ηθοποιό, τον Αντώνη Παπαδό. Πύραυλο! Έτσι, ένα κεφάλι τέτοιο, τον πέρασα να πούμε. Έχει πεθάνει η χολή μέσα. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Πύραυλο! Τον πέρασαν τον πύραυλο, φέρε μου τον πύραυλο εμένα για την ερμηνεία. Να πάμε πάνω στα σκανδιναβικά σχόλια. Δείξε μου 100 ταλέντα. Να σου πω εγώ το 54ο. Να πάρω το ρίσκο. Φυσικά. Να πω ρε παιδί μου, εάν δεν πιάσει, ξέρω εγώ, δεν μου δίνετε μισθό. Βέβαια. Αν πιάσει και το πουλήσει, δεν θέλω 10%. Βέβαια. Έτσι εξηγούνται. Έτσι. Γιατί σε μια δουλειά σου λέει. Θέλω να πασαστώ από τα κέρδη. Ναι, λέει ο υπάλληλος. Ναι. Ναι. Εγώ αν ήμουν αφεντικό, του λέω βεβαίως. Έλα εδώ. Γιατί όχι. Θα υπογράψει ποσοστά από τα κέρδη. Κόκκινο. Έλα εδώ κόκκινο. Φέρω διαφήμιση. Μάλιστα. Αν πέσουμε κάτω από 15% όμως στη ζημιά, θα έχεις μείον 20%. Σωστός. Θα υπογράψει. Λες. Ού θα υπέγραφε. Το ξέρω. Ναι. Θα υπέγραφε η κότα. Δεν ξέρω αν υπέγραψε. Να είμαι εγώ αφεντικό. Εσύ τι θέλεις να το πω. Ναι, τι θες εγώ αφεντικό. Ναι. Με κάνει με αφεντικό. Λοιπόν, θέλεις ποσοστό από τα κέρδη. Πάρα πολύ ωραία. Θα υποστείς όμως και στη ζημιά. Ναι. Μείωση. Βέβαια. Μπορεί να έχεις δηλαδή κέρδος κτλ. Εκτός αν μαζευτείτε οι συνδικαλιστές του Πασόκ εκεί και φωνάζετε να κλείσει επιχείρηση. Υπογράφετε! Ναι, εγώ είμαι κατά των συνδικαλιστών. Κι εγώ. Δεν είμαι υπέρ των αφεντικών, αλλά είμαι και κατά των, ναι, των αυτών που κλείσαν την Coca-Cola και λέει ποιες πέψει. Α, είχα τις προάλλες ένα θέμα. Ναι. Πήγα σε ένα εστιατόριο να φάω και είχαν πέψει αυτή εκεί. Ναι. Λέω δεν γουστάρω πέψει. Δεν γουστάρω. Λέει τι να κάνουμε, ρε Ραπτό, μου λέω τράβα λέω στο περίπτερο. Και φέρε. Φέρε μια Coca-Cola. Πέτα την λέω απάνω λέω στο ποτήρι. Μην μπει κανένα εφοριακό και πει Πέψη, πουλά πώ έχει Coca-Cola εδώ και σε τραβήξει. Λέω κανένα 200 και θα αναγκαστώ να το πληρώσω εγώ γιατί είμαι εύθυκτο. Σωστά, το ξεγίνηκε. Ήταν εκεί, έτρωγε ένα άλλο εκεί. Λέει φίλε. Γιατί λέει πίνει Coca-Cola.
Αμάν να τον πλακώσω. Στράβο στο στόμα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έτοιμος. Έτοιμος για διάρκεια. Αμά. Και σε άντσε νοιάζει. Τα φώτα ήταν πάλι λες. Ναι. Πάλι τα φώτα ήταν. Δεν άντυξες. Σε νοιάζει ρε. Κουραδόμαν κατ' όλο. Άμα. Κοκακόλα. Τραβάω ένα καυγά να πούμε. Δεν άντυξες. Τράβηξα ένα καυγά. Κοκακόλα λέω. Έτσι γουστάρω του λέω. Ναι, ρε, φίλε, δηλαδή η Pepsi Cola καλύτερη είναι, του λέω. Η Vico Cola και τα λοιπά. Ναι. Εγώ τρώω Vico, λέω πορτοκάλα, κόλλα δεν γουστάρω, του λέω. Έτσι μου τελείωσε. Ναι, ήταν εργοστάσιο, το εργοστάσιο το κλείσατε εσείς, λέω. Ναι, καλά του λέω. Και η φορολογία του, του εκάστοτε Τσίπρα, ναι, συνδικαλισταράδες και η εφορία και πήγαν οι άνθρωποι σε άλλη χώρα. Και να καλά κάναν, τι απεριμένουν δηλαδή. Ναι. Πότε θα ξυπνήσει εσύ για να πάρει. Απά εσύ οδηγό στην Coca-Cola με 2.000 το μήνα. Ε, πώ θα γίνει. Εμεί για να πάρουμε 2.000 το μήνα. Ποιο έχουμε βγάλει ζάχαρο. Δεν έχουμε σάλιο στο στόμα να πούμε. Το χρόνο βγάζουμε 2.000. Κουρμπαγλά εσύ διορισμένε στην Coca-Cola ναι, με τα κόμματα. Ναι, για. Λέω. Πήγα μια μέρα κάνω ένα βιογραφικό στην Coca-Cola. Λέει. Για ποιον. Λέω για την αραβωνιαστικιά μου. Ναι. Ναι, χρόνια κτλ. Τότε δεν πέφτει πολύ. Ξέρα, λέει. Εσείς τι δουλειά κάνετε, αλλά κάτι ψηλό εκπομπές κάνετε, κάπου σε έχω ακούσει και τα λοιπά. Ναι. Να σου δώσω, με λέει, μια συμβουλή. Λέω, παρακαλώ, από βουλευτή και πάνω, λέει, διορίζουμε, λέει, στην Coca-Cola. Άντε ρε φίλε. Σόπα ρε φίλε το λέω. Γιατί αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν είναι ένας χημικός, αριστούχος. Βέβαια. Ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, μπήκε στο Pac-Mac, στο φυσική, στη χημεία πρώτος, δεύτερος, τρίτος, πέμπτος. Ναι. Που είναι καλλιεργημένος, που είναι εργατικός κτλ. Ή έχουμε έναν πολιτή ο οποίος είναι τρομερός. Έχει μεγάλη επικοινωνία, έχει παρουσιαστικό, είναι ταχύτατος κτλ. Πρέπει δηλαδή να έρθει ο Τζομάκας ή ξέρω εγώ ο Βενιζέλος για να το διορίσει, λέει, κύριε Ραπτόπουλε, λέει και νεαρέ μου, μάλλον τότε ήμουν και νεαρό. Τι πράγμα είναι λέει, αυτό, λέει. Δεν πάτε στο διάλογο κι εσείς και Coca-Cola, ρε. Και οι βουλευτάδες. Μόλις τους βλέπω μια μέρα εδώ πέρα που λες, σε φέρω κόκκινος. Λέω, τι είναι αυτή εδώ, λέει, είναι η συνδικαλή θέση της Coca-Cola. Λέω, πώς είστε, πάρτε δρόμο, λέω, με τις κλωτσιές από εδώ. Βόλπλα, ναι, τους έστειλες. Βόλπλα, ναι. Άμα δω συνδικαλιστή εγώ, με γυρίζουν τάντερα ανάποδα. Ναι, πάρε γραμμές, ρε. Θα πάρουμε γραμμές. Πάρε γραμμές, ρε. Άντρα που θέλει ο κόμμας. Πάρε γραμμές, ρε, ακροδεξιές, ακροαριστερές, είναι από... Τις πήρες. Τις πήρες. Αφού πήρες. Δώσε τηλέφωνο, ρε, Στέφανε. 2-31-0-90-90 και ξανά μανά 90. Έτσι λοιπόν, βαράτε όργανα. Δεν κατηγορώ εγώ κανένα Μίχελ, γιατί ο Μίχελ πήγε να εκπροσωπήσει τον εργοδότη του. Σωστός. Εντάξει. Ναι. Άμα εμένα με στείλει ο Ανδρώνης με τον κόκκινο και μου πει, ξέρω εγώ, πάμε να κλείσουμε ένα χώρο. Πάμε. Και εγώ δίνω, ας πούμε, 400 ευρώ. Ωραία. Και ο άλλος θέλει 800 ευρώ. Τι γίνεται εκεί. Θα έρθω εδώ και θα με πει ο Γρηγοριάδης, απέτυχες. Θα πω, γίγαντας απάνω, πάρε γραμμές. Με αυτό, με αυτά τα λεφτά με έστειλες. Τι να κάνω. Με έστειλε με αυτά. Να με στείλει με 800 και να πάει το βόδιο κόκκινο, ναι, ο αντιεπικοινωνιακός. Και να αρχίσει να τσακωθεί εκεί με το μαγαζί, να κάνει τον έξυπνο. Ναι. Όχι, η πόρτα πρέπει να είναι εδώ. Ναι. Ο διάκοσμος δεν μ' αρέσει. Ναι, ο φωτισμός. Ναι, ο φωτισμός. Τι γίνεται. Να μας δίνουν εκεί να μας διώξουν. Να πει φταίω, ρε φίλε. Ναι, ναι. Έπλεξα, φταίω, ναι, και τα λοιπά. Φταίω. Ναι. Φταίω. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. 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 Μήπως είστε συνδικαλιστής. Ναι. Γιατί δεν τον έχω καλά εδώ πέρα. Έτοιμος είναι. Ναι, για πες. Λέω καλημέρα, εγώ μιλάω. Ναι, ναι, μάλιστα, εσύ με το ρουθούνι το. Μιλάς μέσα από το ρουθούνι. Γιατί δεν ακούω καλά την επιστροφή και αυτό. Όχι, δεν ακούω καλά την επιστροφή. Το ρουθούνι βουλωμένο. Θα ανάξει, ναι. Λέγε, αγόρι μου, λέγε. Λέγε. Σ' ακούω. Λοιπόν, ρε, αυτό που λέει. Μάλιστα. Πάω 40 χρονών. Μπράβο. Όχι, όχι, όχι. Καϊνάρι. Λοιπόν, καϊνάρι, ναι. Έχω να σου κάνω 2-3 ερωτήσεις. Α, μπορώ. Το πρόβλημά σου ποιο είναι με τον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες, φίλε, εσύ ότι έχω εγώ κάποιο πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ. Γενικά σε έχω για πολύ προχωρημένο. Όχι, 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 σοβαρά μιλάω. Κάποιο θέμα. Εντόπισες ότι εγώ έχω κάποιο πρόβλημα. Πώς είπες. Λέω, σε έχω για πολύ προχωρημένο γενικά. Ναι. Αλλά βλέπω ότι βγάζεις κάποιο θέμα με τον ΠΑΟΚ. Θέλω να μου πεις συγκεκριμένα για να μπορέσουμε να το αναλύσουμε. Λοιπόν. Πάμε να το δούμε, δηλαδή, να το δούμε αναλυτικά. Ναι. Άντε πάμε. Θα το πούμε αναλυτικά. Ναι, να ακούσω συγκεκριμένα, βέβαια. Για σένα, ΠΑΟΚ, τα σημερινά χρόνια παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο από τα προηγούμενα χρόνια, ναι ή όχι? Άσχετα αν δεν έχουν πάρει center for. Που κράζαν όλοι. Θα σου πω τι είπα το μεσημέρι. Από το καλοκαίρι center for. Θα σου πω τι είπα το. Και τα ακούω συνέχεια. Ναι. Όχι, δεν είναι μόνο το center for, δεν έχει και δεκάρι. Δηλαδή, έχεις μια άσχετο ομάδα. Άσχετο αυτό. Ναι. Άσχετο αυτό. Center for έπρεπε να πάρει ο ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι, ναι ή όχι? Όχι μόνο center for, και καλύτερο δεκάρι. Εγώ βάζω τη γνώμη τη, λοιπόν, δική σου και προσθέτω κιόλας. Είχε δεκάρι ο ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι πιο πριν.
Καλό δεκάρι. Κοίταξε. Καλύτερο δεκάρι είχε πιο πριν. Είχε, ναι. Ποιον είχε? Τον Άτχο. Τον Μπέλκα. Τον Άτχο είχε παλιότερα. Τον Άτχο. Κάτσε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Όχι, με ρωτάς αν ο Πάοκ είχε καλό δεκάρι. Και σου λέω είχε τον Άτχο. Είχε ναι. Τον Λούκας που μπορούσε να παίξει και δεκάρι και στη γραμμή. Το ναι. Δώσαμε. Ναι, το δώσαμε, εντάξει. Άσχετο αυτό. Είχε σου μόνο λέω. Τον Μπέλκα. Τώρα είχε μόνο τον Μπέλκα. Σου λέω, ναι. Ο Πάοκ τώρα ναι. Παίζει καλύτερη μπάλα από τότε που έπαιζε πριν, πέρσι. Παίζει πιο ελκυστικό. Ναι, παίζει πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο, βέβαια. Ωραία. Το δικό σου το θέμα, ποιο είναι που κράζει τον Πάοκ? Εγώ, αν κατάλαβες καλά, δεν κράζω κανένα Πάοκ. Απλά κατάλαβα ότι η στόχη του είναι η τέταρτη θέση. Αυτό είναι. Η τέταρτη θέση είναι για σένα. Γιατί εσύ άμα δεν βγεις πρώτος κάνεις σαματά κάνεις. Άκου να σου πω κάτι. Ναι. Λοιπόν, πιο παλιά, όταν είχαμε το Σάντος ναι. και λοιπά, καθόμασταν όλοι και λέγαμε ότι θέλουμε να θέλουμε να βλέπουν ένα ΠΑΟΚ να κάνει ευκαιρίες, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα... Κουράστηκαν τα μάτια μου, ναι. Να, αυτά λέγατε, ναι. Ναι. Ωραία. Βέβαια. Και έτσι είναι. Από εκεί και έπειτα όμως, ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ, εσείς γενικά, πάντα θα έχετε να βγάζετε ένα κόμπλεξ. Mm. Καταλάβες. Όταν λες εμείς γενικά, δηλαδή ποιοι εννοείς? Εσείς γενικά. Εσείς οι δημοσιογράφοι. Αυτοί και που είναι αλαβερτζίδες με τα. Ναι, εντάξει. Καταλάβες. Δηλαδή λες λοιπόν, ότι βγάζουμε κόμπλεξ κατωτερότητας, ότι τι, συγκεκριμένα τι, ας πούμε. Όχι κατωτερότητας. Γενικά θέλετε να έχετε ένα θέμα με τον ΠΑΟΚ. Ναι, γενικά ο ΠΑΟΚ προσπαθεί. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Να τα βάλουμε όλα σε μια γραμμή. Βάλτα σε μια γραμμή. Πριν έρθει ο Σαββίδης. Πού ήταν ο ΠΑΟΚ? Πάλι τέταρτος ήταν. Αυτό που λες έχεις δίκιο. Απλά λοιπόν, τα οικονομικά του θα σου πω. Τα έφερε τα πράγματα σε μια κατάσταση και τα έφερε... Άκου φίλε, έφερε για να το βάλουμε. Ο κύριος Σαββίδης έφτιαξε ένα ΠΑΟΚ στο οικονομικό κομμάτι άριστο, έντιμο, ναι. Κυμπάρι που δεν ήταν κυμπάρις. Καμιά ομάδα στη Θεσσαλονίκη δεν ωραία. Είχε κυμπαρλίκι. Ναι, συμφωνούμε. Τον χαίρομαι γιατί στις συναλλαγές του είναι κύριος. Ωραία, μέχρι εδώ και πέρα. Δεν θα αφήσει τον ΠΑΟΚ εκτεθειμένο οικονομικά. Βοηθάει και τα άλλα τμήματα. Ναι. Αλλά το θεωρώ άμπαλο. Αυτό το συμφωνώ κι εγώ. Αλλά... Δεν διαφωνούμε σε πολλά πράγματα. Το θεωρώ τίμιο. Το θεωρώ έξυπνο, το εργατικό. Αν πάρει κάποιο, ναι. Να σου πω κάτι, και ο Κόκαλες είχε 5 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα τον Γαβρό. Εγώ περιμένω. Αν έχω ζωή, θα περιμένω. Εσείς δεν ξέρω αν περιμένω. Εγώ βλέπω το ναι. Τι πηγαίνω μπροστά. Πάντως δεν βλέπω να διαφωνούμε σε πολλά εγώ πράγματα. Εγώ βλέπω να πηγαίνω μπροστά σαν παοξής. Δεν με ενδιαφέρει αυτά που πηγαίνω. Σίγουρα δεν πας. Σίγουρα δεν πας πίσω. Στην πόλη, γιατί αυτούς τους δύο δεν τους βλέπω με τίποτα. Τι να τους βλέπεις, ρε φίλε, αυτούς τους δύο? Αυτοί είναι κακομύριδες. Καταλαβες. Τι να τους δεις. Εγώ αυτούς τους δύο δεν τους βλέπω με τίποτα. Μα είναι κακομύριδες, τι να τους δεις. Το θέμα το δικό μου ξέρεις ποιο είναι? Να ακούσω. Ότι με ξεχρέωσε τα χρέη. Σωστό. Παίρνω κάποια ονόματα καλά. Σωστό. Παίζω καλή μπάλα τώρα, φέτος. Σου λείπει ένα φέτος. Κλικ. Βλέπω 28 τελικές, άσχετα που έχασα από τα Γιάννενα. Χαίρεσαι που το βλέπεις, σε σηκώνει από την καρέκλα. Σωστά είναι όλα αυτά που λες. Του λείπει ένα κλικ. Θα βλέπω να παίζουν, ναι. Άμα θα πάρω δύο καλά center four. Αυτό λέμε, ρε φίλε. Μπάλα στο τόπι, αυτό είμαι. Τέλος, τελειώσαμε. Δεν με νοιάζει αυτή τη στιγμή. Σωστό σου, κύριε. Σωστό. Ναι. Δεν με νοιάζει αυτή τη στιγμή άμα θα πάρω το πρωτάθλημα, γιατί αυτή τη στιγμή φέτος το πρωτάθλημα θα το πάρω. Αλλά άμα θα πάρω ένα καλά στο ΔΕΦΟΡ, το κύπελο έστω, αν μπορέσω, θα κάνω ένα καλά. Άρα λοιπόν, για να το κλείσουμε, εσύ περιμένεις μέχρι 31 Ιανουαρίου δύο πολύ καλές κινήσεις μεσοεπιθετικά στον ΠΑΟΚ. Εγώ το ΦΟΡ. Και το δεκάρι το περίμενα μέχρι 1η Γενάρη. Τώρα, α, ναι. Κατάλαβες. Ναι. Μέχρι 1η το περίμενα. Είμαι λίγο απογοητευμένος. Ναι. Γιατί όταν πουλάνε το Ροντρίγκες, ναι. Να πούμε το Ροντρίγκες. Ωραία. Έπρεπε να είχαν το κουμάτο, να είχαν τον άλλον. Ωραία, σαραντάρι παοξί, τελευταίο ερώτημα. Αλλά δεν είμαι απογοητευμένος. Ναι. Και με μια χαρά να πούμε με την ομάδα. Τελευταίο ερώτημα, ωραία. Κατάλαβα. Εάν 31 Ιανουαρίου να είμαστε γεροί, δεν δισενιάρι δεκάρι αξιόλογο. Θα στεναχωρεθείς, θα φωνάξεις, θα γκρινιάξεις. Ναι, σίγουρα. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά να έχεις. Δεν νομίζω ότι διαφωνήσαμε. Όχι, τι διαφωνεί. Μάλλον καμιά φορά μπορεί να τον εξητάρει ο τρόπος που καμιά φορά. Ο τρόπος που τα λέμε. Εμείς τα λέμε καυστικά για να βρωμοτρόπος. Για να βγάλουν μυαλό εκεί πέρα. Η ουσία δεν είναι ότι διαφωνούμε. Καμιά φορά τους λέει. Εμείς γκρινιάζουμε για αυτούς, ρε φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σας. Εργαζόμενος της Coca-Cola. Καλώς τον. Καλώς τον παιδί. Δεν θα έπαιρνα γι' αυτό, αλλά μου έδωσε την πάσα Ραπτόπουλε. Επειδή είπες ότι χρειαζόσουν να... Έτσι με είπανε. Βουλευτή, υπουργό. Έχεις κανέναν. Να χώσουμε τη γυναίκα μέσα, παίρνει κανένα μεροκάματο. Ο Γιωργόπουλος θα μας βάλει. Κάποιος. Κάποιος, ναι. Απλά σου το είπανε λίγο κομψά. Έπρεπε να σου ένα τσιράκι του συνδικάτου για να μπει μέσα. Πού να ξέρω εγώ, ρε, ο Καράβλαχος, ο Χωριαταρέος εκεί. Αν έπαιρνε στον κόκκινο τηλέφωνο, θα την ενημέρωνε. Έχω άκρες εγώ. Έχω άκρη! Κόκκινος. Λοιπόν, και για να βάλουμε λίγο τα πραγματάκια στη θέση του, γιατί έξω ο κόσμος τρώει μεγάλο παπά. Μεγάλο, δεν θα πει τίποτα. Ναι, έτσι. Η Πέψη όντως τα κλεισε, έφυγε και τελευταία έφυγε και από την Αθήνα. Βέβαια. Η Πέψη. Η Coca-Cola απλά δεν μπορούσε μέσα στην κρίση να έχει 5 παραγωγές ή 7. Έτσι. Και τα μάζεψε όλα και τα πήγε σχηματάρι. Από την Ελλάδα δεν έφυγε. Ούτε Βουλγαρία πήγε. Εδώ παραμείναμε ως αποθήκη. Ναι, έκλεισε η παραγωγή. Απολυθήκαν κάποια άτομα με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Με διπλές αποζημιώσεις και τριπλές, μη σου πω. Δεν την κάνεις την αποζημίωση, άμα μείνεις άνεργος. Δεν λέω εγώ ότι δεν πες τα νούμερα της αποζημίωσης όμως. Όταν μένεις άνεργος και δεν παίρνεις ούτε τα 1000 ευρώ που δικαιούσε και φεύγεις με καμιά 150 χιλιάρικα Ραπτόπουλε, τότε εκεί το σκέφτεσαι, έτσι. Ναι, άλλο να φύγω τώρα κλωτσιδών από τον Ανδρώνη και να πάω στο πάρκο το Ιθεράπη και να πουλάω σπόρια με τον Μπεσίρι και άλλο να πάρω σωστό. Ανάλογα τα χρόνια οι άνθρωποι που ήταν, πήρανε και διπλά και τριπλά. Έτσι. Άρα δηλαδή καλά με είπε αυτός. Δεν έχεις μέσον, μην ασχολείσαι. Καλά σε είπε, εντάξει. Ήθελες και αποζημίωση η Ραπτόπουλε. Πήγα σαν το Βέγκο εκεί. Πήγα σαν το Βέγκο εκεί, αφελέστατος. Οπότε η Coca-Cola παραμένει στην Ελλάδα και είναι όλη τη η βάση είναι στο σχηματάρι. Καθώς και στο Ηράκλειο στην παραγωγή και τα νερά στο Αίγιο και δίνει δουλειά σε πολύ κόσμο, σε Έλληνες. Έτσι. Ναι. Να τα βάλουμε στη θέση τους. Εδώ παραμείναμε αποθήκη. Εσύ είσαι εκεί πέρα τώρα, έτσι, εδώ στην... Εγώ είμαι εδώ πέρα, ναι, Ρεδεστό. Έχει... Στην... Ναι, περνάω κάθε μέρα από εκεί, γι' αυτό. Μπράβο, μπράβο, έχει και πολιτές, ναι. Πάρα πολλούς. Δεν μου λες, ρε φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Πες μου. Και εγώ θα σε κάνω άλλη μια μετά. Ό,τι θέλετε. Ναι. Έχω πουλήσει βιβλία, έχω πουλήσει χαλιά, έχω πουλήσει πατατάκια τσακίρις, έχω πουλήσει τον καφέ το Φιέστα, έχω πουλήσει κρουασάν φωνή, έχω πουλήσει τα ντερά μου. Τι ταλέντο πρέπει να έχω για να πουλήσω Coca-Cola, ρε φίλε. Δηλαδή, στο Θεό σου, πολιτής της Coca-Cola. Βίσμα μεγάλο, ρε. Τι μέσο πρέπει να έχω, ρε φίλε. Μόνο της δηλαδή, αφού πουλιέται μόνο της, τι να πουλήσω, ρε φίλε. Κώστα, ναι. Πλέον κανένα μέσο, επειδή μιλάω με πολιτές. Άμα με πεις, είμαι πολιτής Coca-Cola, εγώ θα βάλω τα γέλια. Άντε, ρε, φίλε. Είσαι μεγάλο βίσμα, ρε φίλε. Φίλε, ρε γραμματάκια. Σιγά το προϊόν που πουλάς. Αυτό πουλιέται από μόνο. Σαν άνθρωπος του Τσίπρα πρέπει να είσαι. Κώστα, πλέον έρχονται πολιτές. Σαν πουλάς σε μπουρδέλα απ' έξω προφυλακτικά. Ναι. Με τρελάνε. Ναι, ναι. Άκου να σου πω. Δεν θέλει κανένα μέσο και δεν θέλει καμία γνώση. Άμα είσαι τυχερός και χρειάζονται την κατάλληλη στιγμή. Τέλος και τυχερός, δέκα, ναι. Φίλε, έχω γνωστούς που είναι ιατρικοί επισκέπτες. Που πάνε εκεί με τους γιατρούς να πουλήσουν φάρμακα κτλ. Κύριε φίλε, πρέπει να έχεις και λίγη γνώση. Στο μάχη, ρε φίλε, πρέπει να έχεις για να είσαι ιατρικός επισκέπτης. Πρέπει να ξέρεις από φαρμακευτική, ρε φίλε. Στο μάχη πρέπει να έχεις για να πουλήσεις, ξέρω εγώ, που πουλούσαν τις σκούπες και κάνανε και τις αυτές. Εγώ δηλαδή πήρα σκούπα, ναι. Επειδή είδα τον άνθρωπο αυτόν να κάνει ένα τέτοια. Πού τέτοια... το πήγες τώρα, φαρμακευτικό. Ναι. Ακούνα τον πήγες τώρα. Για τον πολιτή, λέω. Ναι, εντάξει, ρε φίλε. Για τον πολιτή, αυτός ο άνθρωπος δηλαδή. Έκανε ένα τέταρτο παρουσίαση. Ρε γαμώτο, δηλαδή έβγαλε την ψυχή του εκεί. Θα μην πάρω τη σκούπα. Α την πάρω, λέω τη σκούπα. Α την πάρω, έχει καλό πρόλογο, ρε. Ναι, κατάλαβα. Κάποια πει, ήρθα να πουλήσω Coca-Cola. Αυτή στα μπουκιά σου να τον πω. Coca-Cola πουλήσω. Πώς είναι το μικρό σου το όνομα, Φάνης. Φάνης. Χρόνια πολλά. Άρθρο, Φάνη. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι, ρε Φάνη. Εκεί που περνάω, γιατί κάνω εγώ περιπολία security με αυτοκίνητο περνάω. Εκεί έχει σταθερή φύλαξη μέσα, έχετε κάποιο. Έχει σταθερή, ναι. Εντάξει, φίλε, γιατί περνάω απ' έξω και δεν βλέπω, ας πούμε, στο φυλάκιο ή καμιά φορά. Όχι, δεν... έχει το φυλάκιο, έχει το φυλάκιο, αλλά δεν φαίνονται, είναι φημέτα. Α, είναι φημέ. Καλά, τότε να περάσω από μια καλησπέρα στα παιδιά συνάδελφοι μα, ρε φίλε. Γι' αυτό ρώτησα πιο πολύ. Α, έχει ιδιωτική ασφάλεια. Ναι, ιδιωτική ασφάλεια. Α, ιδιωτική. Ιδιωτικέ εταιρείε, τι θα για αστυνομία. Ιδιωτική δεν είναι ιδιωτική. Ναι, ιδιωτική. Ιδιωτική, όχι τη εταιρεία. Πάντω εγώ, άμα είχα εταιρεία security και πήγαινα σε ένα οικισμό και δεν με δίνανε δουλειά, θα του έκλεβα τα σπίτια επίτηδε για να πάρει μετά. Τι ίντρικα. Εμένα θα με έπρεπε στη δουλειά, ρε. Θα σε έβαζε να διαρρήξω το σκυλί, ρε. Έτσι, παιδί. Όσον αφορά τώρα τον Παπαγιωργόπουλο, που λέμε έκλεψε, έκανε ένα. Όχι μόνο αυτό. Παπαγιωργόπουλο και αλάτια μα είχε και ρουβάδε μα είχε.
και τα δέντρα τους και τις φάτνες τους μας είχε. Ναι. Τώρα πες μου εσύ, που κόβουνε τόσες κλήσεις, χιλιάδες κλήσεις, όλα τα λεφτά αυτά, ναι, που πάνε στο Δήμο. Πού πάλι. Και δεν έχει, λέει, να στολίσει την Αριστοτέλους. Πήγε, ναι, πήρε χορηγίες από το Σαββίδι, την Κοκακόλα, από τα ΕΛΠΕ. Ναι. Μπράβο, ναι. Πάλι όλα αυτά χορηγίες. Κάτι κρυόκολα πράγματα. Το κοντό. Πάλι το κοντό εξηγήθηκε. Το κοντό εξηγήθηκε. Πάλι εξηγήθηκε. Πάλι εξηγήθηκε το κοντό. Πάλι εξηγήθηκε. Πάλι έβγαλε το πακέτο. Δεν έχει εκείνο. Πού πάνε αυτές οι κλήσεις, ρε, στα σπασμένα του Παπαγεωργόπουλου, πού πάνε. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι γίνεται. Γιατί μέχρι τώρα ο Δήμος με χορηγίες δουλεύει. Ναι. Με αρπαχτές και από εδώ και από εκεί. Ναι. Και βγαίνει ο άλλος και πουλάει ιδεολογική, να πούμε. Έτσι, ιδεολογία. 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 Ναι, καλά σε ο άνθρωπος. Εντάξει, σωστός. Ναι. Και εμείς θα κάνουμε κι αλλιώς. Βράδυ τώρα δουλεύετε μόνο εσείς. Α, όχι, αποθήκη. Πρωί και μεσημέρι. Πρωί και βράδυ, μέχρι τις 11. Άκουρε τι σε λέει άνθρωπος. Είναι καλυσταράς μισματούχος είναι. Αποθήκης λέει στην Coca-Cola δεν δουλεύω. Ναι, αυτό αποθήκη δεν είναι εύκολη δουλειά. Ναι, καλά. Ας σου πω κάτι. Έλα. Ο αποθηκάριος της Coca-Cola, ναι, έχει πιο δύσκολη δουλειά από τον πολιτή, φίλε. Για μένα. Βρίστονα τώρα. Γιατί. Πιο δύσκολη δουλειά έχει. Βρίστονα τώρα. Δεν είμαι πολιτής. Αποθηκάριος είσαι. Ψέματα λέω. Αποθηκάριος. Φορτώνω, ξεφορτώνω εγώ. Για εύκολα είναι. Με την Κλάρκ. Για τράβαμε με ένα μια γραβάντα να πούμε και μια κουστούμια. Δώσ' μου ένα πεζό 308, ξέρω εγώ, με φιμετζάμι και κινητό. Να πηγαίνω να έχω 10, ξέρω εγώ, 50 μαγαζιά. Να πηγαίνω, γεια σας, είμαι της Coca-Cola. Γιατί είναι αυτό που λέει. Σιγά το δύσκολο. Γιατί ρε φίλε. Α, σε καημένα τώρα. Διπλάσια δουλειά θα κάνω. Πάμε διάλειμμα μάλλον. Διάλειμμα. 90 ώρα. Πάμε. Σιγά τη δυσκολία τη πόλη. Ε τώρα. Α, είναι τώρα. Μετρόπολης 95,5. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Ταξί, ταξί. Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Σαμλίδη, το μικρό σου ξεχνάω. Εγκόρ. Oh, Γρηγόρη. Ο Εγκόρ Σαμλίδης. 2-31-0-90-90-90. Πάτε τη γραμμή, ρε Γκρέκορη. Πάτε ρε Σαμλίδη. Σαμλίδη. Όπως λέμε, Δρυμτσάκας. Είσαι Πόντιος. Δεν έχεις κεφάλι τετράγωνο. Και δεν το βλέπω. Γωνίες τους τα πάλι που κεφάλι. Ο Δρυμτσάκας με έπαιρνε τηλέφωνο, Τι να κάνουμε, κάνει ένα πάρτι πάλι. Θέλει πάρτι να κάνει. Γλυκάθιο Δρυμτσάκας. Δρυμτσάκας. Γλυκάθιο Δρυμτσάκας. Θέλω να μιλήσω εγώ με τον Δρυμτσάκα τώρα, του στήσω εγώ την επιχείρηση. Ναι. Θα του κάνω συνδικαλιστή τη Coca-Cola αυτό. Είναι για συνδικαλιστή. Είναι έτοιμο είναι. Γεννημένο. Ναι. Καλημέρα. Θέλω λίγο φώτα. Ναι, γεια σα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Κωστή, καλημέρα, φίλε. Έλα. Γεια σα, γεια σα. Να αρχίσουμε από τα σοβαρά ή από τα. Από τα σοβαρά και να πάμε στα ευτράπελα αργότερα. Καθότι είμαστε σοβαροί άνθρωποι εδώ. Λοιπόν, α αρχίσουμε από τα σοβαρά. Λοιπόν, επειδή ακούω πολύ κόσμο που λέει ότι γιατί πουλήθηκε και πούλησε ο Ροντρίγκες και γιατί και πώς και έπρεπε να τον κρατήσει κτλ. Καταρχάς. Τώρα μιλάμε με έναν άνθρωπο που πετούσε κοτρώνες στον Παντελάκη λοιπόν, όταν πούλαγε τον Γκούναρη 32 χρονών στον Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Καταρχάς οι μάνατζερ κατευθύνουν πότε θα πουληθεί ένας παίκτης και πώς θα πουληθεί και πότε. Επαναλαμβάνω, τα κοτρόνια του Παντελάκη, εσύ τα πέταγες πάντως μια φορά. Όχι, όχι, ποτέ. Όχι. Εγώ ήμουν θαυμαστή του Παντελάκη. Και τώρα έγινε άγαλμα. Θαυμαστή του Παντελάκη. Ναι, με ψηλό πινελίκια, αλλά θαυμαστή. Ψηλό πινελίκια πάλι. Έτσι γίνεται. Ήταν από του light κατηγόρου. Ναι. Για να έχει και. Λοιπόν, οι μάνατζερ έχουν μεγάλη ευθύνη πότε θα έρθει και πότε θα πουληθεί. Και αυτοί αποφασίζουν. Ναι. Φυσικά συμφωνεί και ο πρόεδρος για το περιουσιακό του στοιχείο. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, επειδή ακούμε και λέμε πολλά. Ναι. Ξεκίνησε η ιστορία από πιο παλιά και έπαιζε πάντα μονόπατα από αριστερά. Ναι. Ξεκίνησε με τον Λίνο, με τον Ράτς και πιο παλιά. Και αυτό ξέρεις γιατί έπαιζε Κωστή μονόπατα ο ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν η αριστερή του πλευρά πιο ποιοτική. Γιατί ο άξονας πάντα ήταν αργός.
Να ξεκινήσουμε από τον Τζε Κεβάρα, ο οποίος ήθελε 6 και ένα 6,5 να τρέχει γι' αυτό. Και μετά ήρθε και ο Αλέξης από την. Ναι. Από τον κατάπιε το σκουπόξυλο, ναι, τη γιαγιά. Ναι. Και επειδή είχαμε αργό άξονα, παίζαμε όλο από αριστερά. Άρα ο Πάοκ ήταν προβλέψιμος. Και όπως γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, έπαιζε μονόπατα, 130 ευκαιρίες, 12 γκολ. Λοιπόν, για μένα λοιπόν. Τώρα θα αναγκαστεί να παίξει άλλο παιχνίδι. Ναι. Όπως είδες, τώρα παίζει διαφορετικό. Παίζει από τον άξονα, παίζει και με δύο, με ένα σεντερφόρ και ένα πιο πίσω. Άρα είναι θέμα ημερών να γίνει η τακτική. Ρε, όπως τους πουλάει ο Πανιόνιος, πάνε πάρτους, ρε. Τα μάμι για σένα είναι, ρε. Αφρός, ρε. Δηλαδή, αν τώρα πιεις ένα καφέ με τον Ίβιτς, ναι, πας σε ένα εστιατόριο, off the record, ναι, και του πεις, ρε Ίβιτς, δεν θα τα βγάλω προς τα έξω, πες μου σε παρακαλώ, ήθελες πακέτο Ανσάρι Φάρντ Μασούτ στον ΠΑΟΚ. Τι θα σε πει, όχι ο Άχιμος. Θα σε έλεγε όχι ο Άχιμος. Ναι, καλά τώρα. Ξέρω εγώ τι θα σε πω. Οπότε να μην στεναχωριούνται για αυτό το θέμα. Yeah. Άλλωστε και πολλοί λέγαμε μέχρι τώρα, η Μητελής δεν φρενάρει, κάνει, δείχνει, ήθελε και ένα Λέοβατς δίπλα να τον πατρονάρει συνεχώς και όταν έφυγε πίσω η μπάλα τρέχαν όλοι μαζί. Λοιπόν, οπότε ας είναι λίγο stand-by για το νέο που θα δούμε. Yeah. Πιστεύω να είναι καλό. Αλλά αργούνε πάλι, αργούνε. Ο ψώμεθα. Πάει αυτό. Να πούμε λίγο για τη σημερινή μέρα. Από την Παρασκευή το βράδυ άρχισε το ψύχος με 0 βαθμούς. Πέρασε Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη όλοι στον πανικό. Σωστός. Δεν κατάλαβα. Ναι. Το βράδυ οι δρόμοι δεν παγώνουν από τα νερά. Ναι. Γιατί δεν ρίξαν από Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα αυτά όλα να πάρουν μέτρα. Τι λέτε κύριε, Σαββάτο, Κυριακή δεν σταματάνε οι δημόσιοι πάλι, δεν δουλεύουνε. Δεν σταματάνε αυτοί. Ναι. Λοιπόν, ναι, δεν σταματάνε. Εγώ Κωστή έτυχα. Τότε που έγινε εδώ το θέμα το 87-88 που ήταν Χριστούγεννα, πάλι 12 η ώρα έπιασε και μέχρι τις 5 η ώρα δεν γινιότανε τίποτα στην πόλη. Κάτσε, έριξε πράγμα τότε. Αυτό ήταν τίποτα, δεν ήταν αυτό τότε. Ναι, τίποτα. Το 88 αλλά έριξε πράγμα. Μαλλιά, πατσαβούρια έριξε. Να ξέρεις πάλι, μεγάλη ευθύνη φέρουν όλοι οι πολίτες που κυκλοφορούν χωρίς λόγο και χωρίς αλυσίδες μαζί τους. Αν ανοίξει ένα πόρτ μπαγκάζ, θα δεις ό,τι άσχετο μπορεί να δεις εκτός από αλυσίδες. Κάνα πτώμα μπορεί να δεις. Πόρτ μπαγκάζ. Είναι υποχρεωμένοι. Εκείνη τη χρονιά που συζητάμε το 87-88, είχα τύχει να είμαι Φλωρεντία και μάλιστα είδα Φιωρεντίνα Νάπολη 0-1 με γκολ του Μαραντόνα με πέναλτι. Νάτα. Και τα Fiat, τα τρακτέρ, ανά 50-100 μέτρα το ένα πίσω από το άλλο πήγαινε. Βέβαια. Με μπροστά το καθαριστικό. Το ένα πίσω από τα δε. Ποιος τα πλήρωνε τα τρακτέρ τα Fiat εκεί? Ο ανερχόμενος Μπερλουσκόνη. Μπορεί ο Αγγέλη. Λοιπόν, και το μάτς έγινε και οι δρόμοι ήταν όλοι ανοιχτοί. Μάλιστα. Και ο Μαραντόνα έβαλε γκολ. Έτσι και ο Μαραντόνα. Άρα ευθύνη έχουν και οι πολίτες και οι τοπικές αρχές για να μην κοροϊδεύομαστε. Ναι. Τώρα, επειδή άκουσα κάτι πολύ σοβαρό προηγουμένως, ότι ο φίλος μας ο Μαλάτος είναι χωρίς θέρμανση. Ναι, σπάσανε οι σουλίνες. Α, δεν το ήξερα αυτό. Πότε? Έλα, ναι, Κωστά μου, ναι, σπάσανε οι σουλίνες. Ωραία, φίλε. Επειδή μας ακούει και μου είναι συμπαθέστατος, ναι, ας πάει παρακάτω εκεί στη Νέα Πολυμένη ο αδερφός μου, να πάει να το φιλοξενήσει, αλλά με έναν όρο. Να φορέσει ασπρόμαυρη φανέλα. Προτιμώ να πεθάνω από το ψύχο. Κοιτάξτε, Κώστα, επειδή ο κύριος Βαρδάκης είναι αξιόλογος άνθρωπος, εγώ θα το κάνω. Έφυγες, λοιπόν, για καλά. Να το χαρίσουμε και ένα τραγούδι. Ναι, κύριε Γιλεύς. Λοιπόν. Αμάν. Στο Μαλάτο. Είναι σόγαμπρος εδώ. Θα ακούσουμε. Είναι σόγαμπρος ο Μαλάτος. Είναι το κύριο. Ναι. Έχει χειρέψει, η γυναίκα του πέθανε. Ναι. Και είναι μια κυρία από εδώ από Θεσσαλονίκη. Η οποία του έβαλε αυτό το τραγούδι. Για να στο βάλτο. Άκου. Στη Θεσσαλονίκη μια με σπίτι μου κάνουν πρόξενα. Ναι, αλλά είναι ΠΑΟΚτζου. Μια διαμέρισμα τάρα με φόνο το διγαμάρα κι όμορφη κοπελά. Κι από μένα με ζητάνε μόνο ένα. Μόνο ένα. Να φορέσω ΠΑΟΚτζίδικη φανέλα. Το Μαλάτο. Κύριε Μαλάτο, θέλω να βγείτε στα ράδια τώρα. Πάμε κόμμο. Πάμε στον επόμενο Μαραντόνα. Έλα φίλε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια. Γεια σας κύριε Νίκο. Το λάμδα το βαρύ. Όχο, έχει να πει τώρα. Έλα γλυκό αγόρι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά και μαύρα χρόνια που έρχονται από εδώ και πέρα. Έτσι. Λέτε η δεξιά και αριστερά
για τον παίκτη του Ροντρίγκη που πήγε στην Τουρκία. Μάλιστα. Εμπήγε, για πήγε. Πολύ ωραίο το έργο το παιδί, φίλε μου. Και να σου πω κάτι, Κότσο. Ναι. Αυτός που το λέτε που είναι πληρώνει δεξιά και αριστερά. Είναι κύριος. Είναι κύριος. Κύριο, και να σου πω για τους αφελείς, για τα πρόβατα είναι. Α, άιντε πάλι. Κάτσε να ακούσουμε. Θα σου πω κάτι, φίλε μου. Βέβαια. Το Μακενιό Παλάς τον ναι. βάλανε αυτού με ένα κουστούμάκι να πάει να πατάνε το πρωτοπάρουσο. Ναι. Δηλαδή, λες να είναι σαν το Χατζηχρήστο που ήταν με το καπέλο. Ναι. Να τελειώσω η κατάσταση. Να τελειώσω. Ναι. Από την ώρα αυτού ο κύριος που παραστάνει το. Που λέει ότι είναι ο. Ο Μεγιστάνας. Ο Πάρταο. Ο Μεγιστάνας. Δεν υπάρχει για αυτό τον άνθρωπο. Και να σου πω κάτι. Του βάλανε το Μακενιό Παλάς, του βάλανε ένα κουτρούμι και κάνει το πρωτοπάρουσο. Ναι. Το Ροντρίγκη τον πούλησε πήγε στην Τουρκία. Πήγε. Τον έχει δώσει, πούμε, μια μεγάλη εταιρεία που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι στη Χαλκιδική και πούμε αυτή η εταιρεία ελέγχει, πούμε, τα Βαλκάνια. Μάλιστα. Ναι. Έχει δουλειά στη Ρουμανία και στην Πολωνία. Λογικό. Παίρνει μεγάλα έργα στη Ρουμανία και στην Πολωνία. Έχει και μεγάλο, πούμε, πέρασμα στην Τουρκία. Ναι. Δηλαδή αυτός ο Τροκάνο που είναι πρόεδρος στην Τουρκία, ναι. μαζί τον κύριο, έχουν μεγάλες καλές σχέσεις. Ναι. Η Γατά Σαράι και η Φενέμπαξε είναι δικιά του. Δηλαδή έχει το 35% και 35%. Ναι. Το Ροντρίγκες που το μπούλησε, όχι αυτός. Ποιος? Γνωρίζει ποιον λέω. Α, ο γνωστός, ναι. 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 Από την ώρα του ο γνωστός που έχει πάνω χέρι στην Ελλάδα, τον πούλησε και πούμε, τον πούλησε εκεί πέρα μέσα. Παρακάτω, φίλε μου. Για πες. Παρακάτω, ναι. λιγάκι. Και θα σου πω κάτι, φίλε μου. Πήγε να πάει στον Πανιόνι δύο παίκτες, δεν είναι. Ναι, ναι, δύο. Που δεν πήρε τίποτα, δεν πήρε. Ναι, χάλασε. Και χάλασε το κόνι του κεφάλι. Από την ώρα ο Μπίλι που το κομπάνεσε ο Βασίλης Γκαγκάτσης είναι ο άνθρωπος δεξί χέρι που είναι το Μαρινάκι. Ναι. Μη γελιόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Αυτός ο κύριος που είναι πίσω μαζί με το Μαρινάκι, να ξέρεις πολύ καλά, εδώ πέρα με στην Θεσσαλονίκη που έρχεται μέρα παραμέρα, πάει με αυτόν τον κύριο που λέγεται Πορκέρης. Αυτό το Πορτιέρης που είναι, να ξέρει πολύ καλά, εκτελεί καθήκοντα. Α, είναι υπάλληλος. Είναι υπάλληλος. Να σε πω κάτι. Ναι. Κάποτε να πούμε, ο Αδρώνης να σε δώσει πούμε ένα πακέτο τσιγάρα, να τα πας, πούμε παραμυσικά στο διπλανό σου, το Γιάννη Ζηλή, να τα πας. Θα τα πάω, άμα τη φίλη. Μα είσαι υπάλληλος. Παίρνει και αμοιβή. Ο Πάκο από τη στιγμή είναι ένα καράβι χωρίς αύριο. Οι υποψίδες όμως είναι ευχαριστημένοι. Σταμάτα να τελειώσει η ντερβίση. Ο Πάκο είναι ένα καλή φορή αύριο. Είναι καταχρεωμένο στο σωματείο. Λέτε ότι πλήρωσε δεξιά και αριστερά. Τι πλήρωσε, ρε φίλε. Και είπα πάλι. Αυτός ο κύριος που ήρθε από την πρώτη Σοβιετική Ένωση. Και είναι πούμε, ο άνθρωπος πούμε, πράκτος της ΚΑΚΕΜΠΕ. Ήρθε στην Ελλάδα με όλο το κόκαλι. Στην ΚΑΚΕΜΠΕ και ήρθε να κάνει. Να τελειώσω. Το όνομα το επίθετο το ξέρεις πως είναι, το επίθετο του. Πόκο. Ναι. Έτσι, από την ώρα που είσαι στην Ελλάδα αυτός ο κύριος, εδώ πέρα στην Ελλάδα και εκτελεί καθήκοντα αυτών των ανθρώπων. Τι να περιμένω εγώ τώρα. Θα περιμένεις ένα τίποτα, ένα αύριο χωρίς αύριο και από τη νέα χρονιά, από το νέο περίοδο του 2017 που μας μπήκε μέσα. Ναι. Θα είναι χειρότερη και από το φέτος. Γιατί να σου πω κάτι. Μην νομίζεις αυτός ο κύριος ότι λέει πήρε τον Ηρακλή. Για λάει και όλο τον κόσμο. Αυτά τα χωράφια που έχει ο Ηρακλής, φίλε μου. Τώρα το κατάλαβα. Να τελειώσω. Αυτά τα χωράφια που έχει ο Ηρακλής. Μιλάμε για εκατομμύρια. Θα τα φάει λάχανο, λες, ε. Όχι αυτός. Ο άλλος, κάτω. Ο Κόκαλης, φίλε μου, γιατί τον έχει βάλει, να σου πω κάτι, τον έχει βάλει σαν διαπραγματευτής. Εντολοδόχο δηλαδή. Μάλιστα. Σαν διαπραγματευτής.
Πήγε μαζί ο γνωστό σύλλογο Ηρακλή και ο παπά Αναστάκη. Γνωρίζουμε πολύ καλά, όλοι το γνωρίζει, προχωρημένοι. Πήγε στα γραφή στην Τράκομ, έβαλε βαριά παρτιά την υπογραφή του. Θέμα χρόνου τα οικόπεδα αυτά, τα μεγάλα οικόπεδα είναι, πούμε, αυτού του κυρίου. Πήγε παρακάτω. Να σε πω κάτι εντερβήσει σήμερα. Ναι. Με το πάθη κι αν ένα, το παιδάκι, που λέει την Πετράκη, που κομπάνε την Πετράκη. Το παιχνίδι, πώς θα έδινε το κουπόνι. Αρκετά. Ναι. Πόσο, δηλαδή πόσο ήταν. Ξέρω εγώ, 6 μονάδες ήταν. Είχε. Μπράβο, ναι. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Πόσα έβαλε κάτι χρήματα και πριν πολλά χρήματα. Δεν ξέρω αυτά, όχι, είναι δεν μηνύσιμα. Όχι, αυτό δεν λέγεται. Αυτά είναι πράγματα. Λέγεται. Όχι, λέγεται, αγόρι μου. Πάμε, επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Αυτά είναι ανυπόστατα, δεν υιοθετώνται. Όχι, τι. Κόπηκε από τον Νικολίπο. Διότι. Δεν ξέρει τι κεντρική σου. Ήταν ύποπτο. Κακιά εντρέχει. Το ύποπτο, ναι. Άλλο η κριτική, άλλο η κακοήθεια. Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο. Είμαστε. Εντεψίζει. Εντεψίζει. Δέκα πράγματα, όχι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Κύριε, καλημέρα. Μπα. Δύσκολα. Επόμενο. Δεν μπορεί. Έλα, φίλε. Έλα. Καλημέρα, Κώστα. Καλώ ήταν. 301. Και τον Αριανό και τον Γιάννη που είναι στα. Αν δεν είναι ο Γιάννη. Μπιτζίμ άνθρωπο. Ο Γιάννη έχει ρεπό. Είναι. Ο Μπιτζίμ. Ο Γρηγόρη είναι, ο Σαμουλή. Ο Ιγκόρ. Ο Ιγκόρ. Πολύ προχωρημένο ο Νικόλα. Πάρα καλά, πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Χθε είπε ο Θωμαίδη στην εκπομπή του. Δεν τον άκουσα διότι συμπίπτουν οι. Ναι. Ναι, είστε την ίδια ώρα. Εγώ σα ακούω παράλληλα όμω γιατί βάζω ακουστικά να πω. Διότι μπορείτε, γιατί είστε multi-role. Ναι. Μεγάλο πρόεδρο ΠΑΕ, ναι. Πόνταρε 500.000 ναι. ευρώ σε ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματο που ήρθε 0-0 uh-huh. και πήρε και το σκορ. Τι λέει. Ποιο πρόεδρο. Παρά μικρή εκεί τώρα. Ομάδα ελληνική. Πρόεδρος μεγάλης ελληνικής ΠΑΕ. Ποιος είναι ο μεγάλος πρόεδρος της μεγάλης ΠΑΕ. Ελληνικής. 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 Όχι τουρκικής. Εμείς δεν θα πούμε όνομα τώρα, ναι. γιατί προστατεύουμε τώρα τον Κώστα και την εκπομπή. Ναι. Αλλά ο Θωμαίδης το σταμάτησε μέχρι εκεί. Πες ρε Χριστιανέ μου ποιος είναι, δηλαδή πες, τώρα. Ο Θωμαίδης να πει. Και αυτοί οι Λάκοι στη Θεσσαλονίκη έχουν μεγάλο βάθος. Ναι, για. Μέχρι εκεί που μπορεί, λέει ο καθένας. Ναι. Εντάξει. Είχε και το στοιχηματικό αναλυτή τον Παναγόπουλο που το επιβεβαίωσε. Mm. Παίχτηκαν πολλά δελτία. Σύνολο μισό εκατομμύριο. Συγγνώμη, σε μάτς όμως πρωταθλήματος. Και πήρε και σκορ. Τούρκικου πρωταθλήματος. Μάλιστα. Τούρκικου, ναι, που σημαίνει ότι ο κύριος έχει μεγάλες διασυνδέσεις και στην Τουρκία. Εντάξει, τι θα έχει. Στα λεγόμενα του προηγούμενου δηλαδή συνεχίζω. Όποιος θέλει να καταλάβει, καταλαβαίνει. Δεν ξέρω. Πάντως για τον Αλαφούζο, εφόσον τον Θωμαίδης, αποκλείεται να έλεγε. Σωστά. Οπότε βγαίνει από εκεί ο Αλαφούζος, από το κάδρο. Ούτε ο Αστακοκάβουρας ο άλλος. Δεν ξέρω για τον Αστακοκάβουρα, δεν ξέρω. Αστακοκάβουρα. Εκείνος βγάζει καβούρια από την τσέπη. Δεν υπάρχει περίπτωση να στοιχηματίσει. Α, ο Αστακοκάβουρας λες για τον Τισάεκ, ναι. Ναι. Εντάξει, καταλάβαμε τώρα. Είναι τι αν χιόνισε σε αυτό. Δεν ξέρουμε. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε εμείς τώρα. Κατάλαβα. Να πάει λοιπόν ο εισαγγελέας και η ΚΥΠ και μπράβο, η ΕΕ. Να το καλέσει. Να τα βγάλουν αυτή τα φίδια από την τρύπα, γιατί ο Θωμαίδης μπορεί να βγάλει μόνο την ουρά του φιδιού. Βέβαια. Α, ο κόκκινος δεν μπορεί να βγάλει ούτε του σκουλικιού το πόδι από τον τάφο. Ο καθένας ό,τι μπορεί βγάζει να πούμε. Εμείς λέμε μέχρι εκεί που μπορούμε να πούμε. Μέχρι εκεί. Όπως είπαν ότι και το αμάτς της. Κέρκυρας με τον Πάοκ ότι ήταν χειραγωγημένο. Ορίστε, αποδείξτε τώρα, μάγκες. Λόγια. Λόγια. Μπούρου. Αποδείξτε το. Βέβαια. Ο πρώτος που βγήκε τι ήταν, ο Τσαλτίδης του Πάοκ ήταν. Ο Τσαλτίδης. Ο Τσαλτίδης του Πάοκ ήταν όλα καλά, λέει, φοβερή μπάλα. Να πούμε, ο Τσαλτίδης το πρωί μόνο που δεν είπε ότι ο Τσιμπούρα έκανε σκι στην Παπαναστασία. Μόνο αυτό δεν είπε. Ο Τσαλτίδης, ρε φίλε, είναι σαν εκπρόσωπο τύπου. Κοίταξε. Ο Τσαλτίδης ήταν γραφείο τύπου στον Άρη. Καλά, αφού σφανάρει. Κάποια στιγμή μπορεί να ξαναπάρει γραφείο τύπου στον Άρη. Γιατί να μην πάρει. Άμα λέει αντίθετα, πώς θα πάρει. Ναι. Ύστερα, είναι φιλοκυβερνητικός,
υπάρχουν φιλοκυβερνητικοί, υπάρχουν αυτοί που είναι αντιπολιτευτικοί κτλ. Ο Τσαλτίδης χρόνια είναι συμπολευτικός. Ναι. Συμπολίτευση. Είναι ο ρόλος του τέτοιος. Δεν πρέπει να τον κατηγορούμε. Ούτε αυτός να κατηγορεί εμάς που έχουμε ένα άλλο ρόλο πιο έτσι πικάντικο, ας πούμε, κτλ. Ο καθένας έχει τον ρόλο του. Το να προσπαθεί να κάνει την κόμενα στον Καρυπίδη και τα λοιπά, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Την κόμενα στον Καρυπίδη. Άμα φτάσει ο Σουπεράς και ο Τσαλτίδης να κάνουν τις κόμενες στον Καρυπίδη, μικραίνουν τον Άρη. Τους απαντώ εγώ από το μικρόφωνο το δικό μου. Και καλά τους απαντάς. Άμα κάνετε την κόμενα στο Μαρινάκι, είστε με, που κάνει ο Αλέφαντος την κόμενα που λέει στο Μαρινάκι, ο Μαρινάκης άμα κλάσει 10 καρυπίδιδες, 2 σαβίδιδες και 3 μελισανίδες βγάζει. Σωστά. Κατάλαβες, είναι που θα γλύψεις. Φυσικά. Α, μπράβο. Τα λέει ο Κώστας, λέει για να δημιουργεί λέει, θέματα, λέει να κάνει εκπομπές. Λέω, τι λέει ο Κώστας, λέω. Ο Κώστας λέει ότι έχουμε 5 παίκτες οι οποίοι είναι γερασμένοι, λέω. Πού το είδες το ψέμα, λέω. Είναι, δεν είναι αλήθεια, λέω. Ότι τι εκπομπές. Δηλαδή, είναι, το ότι παίκτες δεν έχουν. Ναι, το νέος είναι δηλαδή. Ναι, τι είναι, ο Μπούρμπος τι είναι, νέος, λέω. Ο Ραούλ Μπράβο τι είναι, λέω, 18. Τι να λέμε παραμύθια, λέω. Βέβαια. Αλλά στον Άρη όλα καλά. Να πούμε εντάξει, να πούμε τα κάτσε τώρα γιατί πάμε να παίξουμε και στο Μεστάγια την Κυριακή. Στο Μεστάγια. Όχι, δεν πρέπει να κατηγορούμε τον Τσαλτίδη μόνο. Δηλαδή, όλοι οι ρεπόρτερ όλων των ομάδων φιλοδιοικητικά τα βλέπουν τα ρεπορτάζ. Ναι. Και, ποιο είναι το θέμα. Όταν αντιληφθούν ότι κάτι δεν πάει καλά, φοβούνται να το γράψουν, δικαίως φοβούνται, γιατί σου λέει άμα την πέσουνε. Όταν στραβώσει το κλίμα και φτάσει στο απροχώρητο, πέφτουν οι οπαδοί και λένε κουφάλες δημοσιογράφοι, γιατί δεν τα λέγατε. Ναι. Πάλι ναι. Τα ακούνε. Ναι. Πάλι τα ακούνε. Πάλι τα ακούνε. Δηλαδή, ούτως ή άλλως θα τα ακούσει ο Τσαλτίδης. Γιατί, αν τώρα ο Μιγέρετος στραβώσει κάτι στον Άρη, θα πούνε Τσαλτίδη γιατί τους έκανε σαβάντα. Εμένα με βρίζουνε. Γιατί τους καλύπτατε. Πάλι μπέλα θα βρει. Δεν ξέρει τι το παιδάκι έχει μπερδευτεί τώρα. Τι θα κάνει δεν ξέρει. Όχι. Πάντως να μάθεις ποιος είναι αυτός ο πρόεδρος που έβαλε το 500,000. Ναι. Εσύ σε γάτα θα το μάθεις. Ναι. Πάει το μυαλό μου κάπου. Και εμένα. Δεν ξέρω του φούρναρι το μυαλό που πάει. Λες. Τώρα τι κάνει νιά στα κεραμίδια εντάξει. Ξέρω εγώ τι να πω. Πού να ξέρω εγώ. Το μυαλό είδες του καθενός είναι... μπορεί να πάει να πούμε, εντάξει. Είδες πως τους σεβόμαστε εμείς, πως τους εκτιμάμε. Δεν θα έρθετε κύριοι τους λέμε, δεν είναι καλός ο καιρός. Να μην κουραστείτε, να μην τυραννιστείτε. Δεν θα το κάνουμε το μάτς. Κάναμε έτοιμο να μην γίνει το μάτς. Έτσι σέβονται το σύμμαχο. Βέβαια, σωστά. Σύμμαχο το σέβονται. Με 3.000 κόσμο τι μάτς να έχει. Βέβαια. Μπορεί να μας κάνει και μια χορηγία να πούμε, να βγούμε περίπατο. Ναι. Στην Α. Ναι. Δεν είναι κακό. Πάντως να ξέρετε. Ότι ελοχεύει ο κίνδυνος να γίνεται τσατσάκια του Σαβίδη. Δεν ελοχεύει τίποτα. Αυτό πες εκεί τους σουπεράδες που κάνουν τις εκπομπές. Να το έχουν και αυτό έτσι στα υπόψη του και τον Τσαλτίδη. Όχι, δηλαδή, πρόσεξες. Θα σου πω κάτι τώρα. Ναι, γιατί ο Καρυπίδης με τον Σαβίδη είχαν μια δουλειά. Ναι. Να ψάξουν να βρουν και αυτά οι σουπεράδες. Καλά τα λένε. Αλλά τα κοιτάξουν και αυτά. Μπράβο. Πρόσεξες κάτι προχθές. Να ακούσω. Τι. Πρόσεξες κάτι. Τι. Ήδη μας έχουν βάλει στόχαστρο η απέναντι πλευρά. Δηλαδή. Που πάρει χαμπάρι ότι είμαστε σύμμαχοι με τον Άλωνα. Ναι. Ο διαιτής ήταν απαράδεκτος μέσα στο Χαριλάου, αν τον πρόσεξες. Δεν μας έπαιξε καθόλου καλά. Όχι, δεν έπαιξε 80-20 όπως έπαιξε με τον Αιγινιακό. Αυτό δεν μ' άρεσε εμένα. Α, δεν σ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε γιατί. Δεν σ' άρεσε, γιατί δεν σ' άρεσε. Γιατί είσαι με τον ένα ή με τον άλλον. Μπορεί να αλλαξοπιστείς. Μας έκαναν προειδοποίηση. Αν συνεχίσετε με αυτό το σύμμαχο, θα έχετε προβλήματα. Ναι. Αυτό βλέπω. Γιατί εφόσον δεν έχουν οι ενώσεις πια, δεν έχουν οι ενώσεις πια καμιά ισχύ, όλα τα λαμόγια εκεί. Ναι. Δώσε 5.000 να σου δώσω την ψήφο. Και είναι τα σωματεία. Ο Ιβάν πολύ ωραία κάνει και θέλει τα σωματεία. Ήδη έβαλε χειροκρεοπόλη. Χειροκρεοπόλη. Εκεί ένα δικό του μπίκο. Μπήκα, πώς το λένε, ο οποίος εφοδιάζει να πούμε, πώς το λένε, τα ξενοδοχεία με κρέατα. Τον έχει για δικό του, καλά ξηγείται. Φυσικά. Τον Ηρακλή τον βοηθάει, τον Καγιούλη εκεί πέρα. Έχει στεγνώσει το λαρίκι του Καγιούλη. Έχει βγει το μήλο του Αδάμ του Καγιούλη, 10 πόντους έξω από την πείνα να πούμε. Ναι, από την πείνα και τα λοιπά. Ναι. Θέλει και τον Άρη.
Και θέλει να βάλει χέρι εμάς τώρα. Θέλει να βάλει τον Άρη. Δύσκολα, δεν βάζει. Γι' αυτό λέω το Σουμπερά. Κοίτα, μην γίνει ρε Σουμπερά και ο Σουφάκι του Σαββίδη. Με τον Καρυπίδη. Αυτά κοίτα του λέω. Ξύπια εσύ που όλα καλά και όλα ωραία. Κάτσε να δούμε τη διαιτησία στον Εύωσμο τώρα. Έχω μεγάλη υποψία για αυτό. Και εγώ θέλω να δω. Ο Θεοδωρίδης του Εύωσμου. Εκεί θα δείξει τώρα. Θα δείξει. Ο Θεοδωρίδης του Εύωσμου. Ο Θεοδωρίδης του Εύωσμου είναι νοικοκύρης. Έχει πολλά λεφτά. Έχει καλή ομάδα. Πρόσεξε να δεις. Ναι, δούμε. Καλή ομάδα. Είναι και ξύπνιος εκεί. Έχει τους δικούς του γύρω-γύρω και τους αμαρτωλούς τους παλιούς. Έχει. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Ξύπνιος είναι. Εγώ τον κατηγόρησα γιατί θέλει με το ζόρι να κάνει το γιο του που είναι μέτριος ποδοσφαιριστή. Αυτά δεν τα μπορώ. Αλλά στα άλλα είναι ωραίος. Τι να πω ότι ο Θεοδωρίδης δεν κάνει ομάδα στον Εύωσμο. Εκεί κοντραρίστηκα μαζί του. Γιατί θες και εσύ και καλά χαροντάκι να γίνεις με τον Θεοδωρίδη και να παίζει βασικός. Αυτή ήταν πολύ η κόντρα. Καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Καλή είναι, καλή. Βέβαια πολύ είναι καλή ομάδα. Όπως είπε το Μπιτζή Μαριανάκη, θα δείξει του Στραγάλι και στον Εύωσμο. Θα δείξει. Το Στραγάλι έχω μεγάλη απορία για αυτό. Κι εγώ. Καρφωμένο θέλω να το δω. Γεια σου, καλό. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα δείξει του Στραγάλι, Κώστα. Κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι. Για να δούμε τι θα γίνει. Κυρίες και κύριοι. Φούλτα. Μην τους ακούς αυτούς. Μην τους ακούτε! Καλημέρα. Α. Έλα. Μπρόις. Έλα φίλε. Εσύ φίλε, αργείς αλλά... Θα το πας. Θα το πας το έργο, έλα. Καλημέρα. Βούλωσε τα εντζέσου. Διαβάζει, διαβάζει. Κιουλέ, κιουλέ, έλα. Πάμε. Καλημέρα φίλε. Άκουμα λίγο. Κρυοπάγημα στο μυαλό. Επόμενος, καλημέρα. Έτσι. Πάμε. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα φίλε. Έτοιμος είναι. Ναι, μ' ακούτε? Βέβαια, πολύ καλά. Πολύ καλά. Και την καλημέρα στο συνάδελφο που έχεις δίπλα σου. Καλημέρα, συνάδελφε. Είσαι τυχερός που έχεις ρεπό σήμερα. Έχω, ναι. Γιατί ναι. Τι θα γινότανε, άμα δεν είχα. Γιατί οι δρόμοι είναι άστα να πάνε. Ξέρω τι γίνεται, ρε φίλε, ξέρω. Περπατιέται, τι λέει. Μόνο στα κεντρικά, ξέρω. Στα στενά που πρέπει να πάμε, εμείς δεν περπατιέται, ξέρω. Ναι, όχι, εγώ τα παράτησα μόνο εάν κάτι γίνει. Ναι, άμα σκάσει σήμα, ξέρω, ναι. Το καταλαβαίνεις. Ναι, άμα σκάσει σήμα. Μια μπούκα που έγινε στην Αθήνα σε μια επιχείρηση με κλεμμένο αμάξι, βαρέσανε με γκλόπ το σκύλο και τα λοιπά. Το είδατε. Και εδώ τέτοιες γίνονται, ρε φίλε. Εκεί σε τέτοιες περιπτώσεις τι κάνετε, βαράτε όπλο, πλακώνεστε. Όχι, δεν έχουμε. Υπέρνετε τηλέφωνο την αστυνομία να έρθει μετά δύο μέρες. Να πάρει αποτυπώματα. Πώς? Κώστα, γερή πρώτη. Γερή πρώτη, ναι. Και καρφωτή Δευτέρα. Άρα εμένα δεν με συμφέρει να έχω εσένα security, με συμφέρει να πάρω ένα Γεωργιανό, να του τραβήξω 50 σφαίρες σε ένα Καλάσνικοφ, ναι. Και όποιος μπει μέσα το γαζώσει. Και μετά το πετάξει στο τενεκέ. Τι θα σε κάνω εσένα. Και μετά να σε κλέψει εσένα. Μετά να κλέψει εσένα. Εντάξει. Άνα μπράβο. Εντάξει. Ενώ εσύ ας πούμε, που είσαι security εταιρεία, δεν έχεις μπουκάρι σε εξοχικό εσύ. Δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες. Δεν ακούω. Τι λέω, δεν ξέρω λέω. Μπουκάρετε εσείς ή δεν μπουκάρετε. Δηλαδή, αν πα σε ένα οικισμό και δεν ασφαλιστεί κανένα σπίτι και μετά 10 μέρες ανοίγουν ένα σπίτι, ποιοι τα ανοίγουν. Ποιοι τα ανοίγουν. Ξέρω εγώ, πού να ξέρω. Εσύ τι λες. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Σε αυτό έχεις δίκιο, Κώστα. Αδίκιο έχω σε αυτό. Κοίταξε, εγώ είμαι παράφρον, αλλά έχω δίκιο, ναι. Κοίταξε. Δεν ξέρω. Όχι, δεν λέω, δεν ξέρω, αμαρτία δεν παίρνω. Υποθέσεις κάνω. Ρωτάω και, ναι, και δεν... προβληματίζουμε. Άστο να μην τον ακούς αυτόν. Μην τον ακούς αυτόν. Περιφερειακός τι λέει, παιδιά. Περπατιέται, λέει. Περπατιέται, λέει. Χωρίς αλυσίδες, λέει. Αλλά πολύ κρύο τώρα. Πρέπει να τα πάγωσε και τα λάτια και τη λάσπη την πάγωσε σίγουρα. Περιφερειακός και ο Τζιμπούρη έπαιξε προχθές. Ναι, αλλά. Αλλά δεν τράβηξε. Τίποτα, άστο μην το ψάχνεις τώρα. Εκεί που πρέπει να πάμε στα στενά, εμείς δεν μπορούμε να. Το πρωί τουλάχιστον θα μπορέσουμε να πάμε σπίτι μας. Αυτό είναι το θέμα, ναι. Τι. Α, γι' αυτό ρωτάω για τον περιφερειακό. Τι, θα. Εδώ θα... ο δρόμος Σερών, παλιός δρόμος Καβάλας είναι. Άστο τώρα, δεν είναι. Τι... Με ελικόπτερο. Τι, ούτε. Με drones, λένε, με drones. Πω, μπορεί. Έγινε, παιδιά, καλημέρα σας. Γεια σου, Καρτασάκου μου, γεια. 90. Κλωπάμε στον κόμο. Έλα, κόμο. Έλα, κόμο. Ορίστε, κύριε. Ορίστε. Μήπως είναι η κυρία, έχει κυρίες. Όχι, όπως είναι. Καλά, βάλω κάποια κυρία. Έλα, φίλε. Α, ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα στον εξαίρετο κύριο. Πείτε μας. Ναι, ακούγομαι. Ακούγεστε. Πολύ καλά ακούγεστε. Καμπάνα. Ραπτόπουλε, έχεις γεννηθεί σε λάθος χώρα.
Έχω γεννηθεί σε λάθος χώρα. Στο Μουγκάντι έπρεπε να το κυνηγά τα λιοντάρια. Στην Αφρική έπρεπε να. Το επίπεδο σου δεν είναι για Ελλάδα, δεν είναι για εκτός Ελλάδος. Είναι για άλλη. Πάω σε καμιά Αίγυπτο, Κάιρο, πού να πάω. Δεν ξέρω, πάντως δεν είσαι για Ελλάδα. Δεν είναι το επίπεδο, δεν είναι αλλού. Τι να κάνω, για πού πρέπει να αλλάξω, λες. Ναι, ναι. Για Αμερική σε βλέπω εκεί μαζί με τους αυτούς που κάνουν κάτι εκπομπές. Του BBC, του CNN που λέει. Ναι, έτσι κάπως εκεί. Larry King. Ναι, γιατί σ' άκουγα το μεσημέρι που έλεγε για τα χιόνια, για τους πέντε πόντους που βγήκαν όλοι και αυτό και εκεί μου και έχεις απόλυτο δίκιο. Παιδιά, άμα πάτε στη διπλανή χώρα που είναι η Βουλγαρία, επειδή έχω επιχείρηση δίπλα, άμα έχει δει δύο μέτρα χιόνι, στο δρόμο πάνω δεν υπάρχει ούτε χιλιοστό από χιόνι. Ναι, φίλε, πολιτισμένη χώρα η Βουλγαρία. Βουλγαρία μιλάμε. Έλα τώρα σε. Μιλάμε για Βουλγαρία. Ναι, φίλε. Που κοροϊδεύουν τη Βουλγαρία. Ναι, χρόνια προσπαθούν. Η Βαλκάνη, τι θα είναι. Δεύτερον, όσον αφορά για όποιος περνάει περιφερειακό, γιατί τώρα κατέβηκα από φίλο μου με ένα δίκαιο της Εθνικής Ανάπτυξης και στο Φίλιππο, είναι καθαρός ο περιφερειακός, αλλά μόνο περιφερειακός. Μόνο περιφερειακός. Έκανε τη μαλακία να βγει σε κάποια έξοδο, ναι. Σταματάς. Τελείωσες. Στο περιφερειακό. Καθάρισες. Πάει. Ναι. Βέβαια, εννοείται. Τώρα, όσον αφορά για τον Ροντρίγκες, επειδή ξεκίνησα την Ακαδημία του Κούδα και υπήρξα, είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Είχες τον Ανέστη προπονητή, τον Φαλακρό. Τον Ανέστη, τον Απόστολο. Και έκανα και μικρές και στη μικρή συνέψη μου έκανα ατομικές προπονήσεις με τον Φορτούλα. Ο Μπλάντεν, ωραίος. Λαμπάδα. Σπαθόλουρο. Ναι. Και είχα κατέβει και στον Ολυμπιακό μαζί με τον Λουίτη τον Τζενάμο. Εσύ τέρμα έπαιζες, τέρμα. Ναι, τερματοφύλακα. Ο Τζενάμο, πολύ ωραίος τερματοφύλακας. Πολύ ωραίος. Ωραίος τερματοφύλακας, αλλά τα φυσικά που λίγο μπερδεύτηκε. Ναι. Εντάξει. Απλά επειδή είμαι και επιχειρηματίας παράλληλα. Απλά αυτό που νομίζω για την άποψη μου που έφυγε ο Ροντρίγκες είναι ότι ο άνθρωπος έχωσε κάποια εκατομμύρια φέτος αυτά που τον είπα να κάνει τις μεταγραφές. Άρα αυτό είναι εκείνο που είχε κάνει τον προγραμματισμό. Και με αυτά τα εκατομμύρια που έδωσε πριν και τρεις αγωνιστικές ο Πάκου ήταν δύο βαθμούς πριν τη ζώνη του υποβιβασμού. Τι θέλετε να κάνω, παιδιά, ο άνθρωπος. Μου έλεγε με ποια πουλή στον παίκτη να πάρει και αυτός πέντε φράγκα πάλι πίσω. Απλά πράγματα, νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι. Από την άποψη του έξω, όσο βλέπω και όσο ακούω. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μεταξύ φθοράς και αυθασίας και του χρόνου προγραμματισμός και είναι μια χρονιά. 10 χρόνια ακούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε μια φάση να φτιάξει ομάδα και του χρόνου θα δέσει. 10 χρόνια το ακούω. Εντάξει, μωρέ, είναι αργός ο προγραμματισμός, αργεί στην πόλη. Όχι, όχι. Είναι ο λαμόγια, τα λαμόγια ή λαμόγια εκεί μέσα. Δεν ξέρω. Εκεί για να παίξεις μπάλα. Επειδή σε λέω πέρασα από εκεί, εγώ μου συμπέχτησα με το Σαλπικίδη μαζί με τον Δημήτρη, μαζί εκείνη τη χρονιά που ήμασταν στην Ακαδημία του Κούδα. Για να παίξει μπάλα πρέπει, αν είχε πληροπολίο, να πηγαίνει και ένα 10 κιλά κρέα τη βδομάδα στον προπονητή και στου σταυρού. Όχι, αυτά είναι, εντάξει, είναι βαριά αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να ακούγονται. Δεν είναι ανυπόστατα. Και να γίνονται δεν λέγονται. Εντάξει, δεν είναι σωστό. Είναι πέρα από το όριο. Ξεφεύγουμε πέρα από το όριο. Yeah. Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιες καταστάσεις. Ο πρίφτης time out ζητάει ο πρίφτης μέσα. Κάνει τέτοια να πει. Yeah, όχι. Κάτι... Τι θέλεις ρε, διάλειμμα. Πάλι time out ζητάει. Πάλι time out ζητάει. Μεταγραφή ο Best ρωτάει. Όχι yeah. Ακόμα φίλε, δεν ξέρουμε. Και ένα μήνυμα ακόμα λέει: Κωστή, έπρεπε να ακούσει το μεσημέρι τον κόκκινο με ένα Κροατή από Νορβηγία. Του έλεγε η πόλη σου δίπλα από το Όσλο δεν είναι. Και το παλικάρι λέει. Του λέει όχι είναι 950 χιλιόμετρα. Πες του μην ξέρει τα πάντα ρε γαμώτο. Τα ξέρει τα πάντα και τα λέει. Γιατί δεν λέτε ποιος είναι ο πρόεδρος. Θα τα πει ο Θωμαίδης φίλε στο Sky. Ναι. Εδώ ο Θωμαίδης έρχεται και φεύγει με τρεις ντουλάπες. Ναι. Εγώ έρχομαι μόνος μου εδώ με τον Στέφανο. Ναι, εγώ δεν έχω καμιά ντουλάπα. Θα τα πει ο Θωμαίδης καλύτερα. Πάμε διάλειμμα. Ναι. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Πίτσα. Πεπερώνι. Πεινάς. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο...
περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε, συνάδελφο, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, λέει ένας φίλος, τι λέει ο φίλος, τώρα κατάλαβα που βάζει την καραμπίνα φαλακροκόρα, αφού δεν θα τη βρει ο Ιαβέρης, λέει, και εσύ, λέει, την έχει τσακ πάτ βρωμόσκυλο, απ' εκεί, λέει, που θα βγει ο σκελετός. Παιδιά, πολύ χρήμα πρέπει να παίξει και στο Ατλέτικο Λας Πάλμας 2-3 από 2-1 στα τελευταία λεπτά. Ναι. Σε αδιάφορο μας το έβλεπα στην ΕΡΤ 2. Ναι. Αγρίνιο ΠΑΟΚ, φίλε, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ όχι μόνο δεν θα χάσει, θα βάλει και γκολ και με ισοπαλία να φύγει θα βάλει γκολ. Λείπουν οι αράπακλες αυτοί οι δύο από τον Άρντα και ο άλλος. Σε καλό δρόμο είναι ο ΠΑΟΚ, μην κοιτάς που έχασε προχθές. Εντάξει, και ο Πανετολικός δεν λέει πολλά πράγματα, δεν νομίζω ότι θα έχουμε θέματα, καμιά έκπληξη. Πες για το Βόλβο στο Αναθαράπη που έβγαλε ένα πτώμα. Πόσο χρόνο νίσω και τι θυμάσαι από αυτό, λέει ο Μιχάλης. Θα σου το πω όταν θα μείνουμε λίγο προς το τέλος με το πτώμα, με το Volvo Amazon που πετάχτηκε στο πάρκο του Εθαράπη. Ένα χειμωνιάτικο βράδυ. Ένα χειμωνιάτικο βράδυ και τα Volvo Amazon. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. 2-31-0-90-90-90 για κανένα τέταρτο ακόμα. Όποιος πάρει βγαίνει πρώτος τώρα. Όποιος πάρει βγαίνει πρώτος. Δεν είχα να μου πέσανε οι υπόλοιποι. Καλημέρα. Ναι. Έλα ραπ. Καλώς τον. Έλα. Εγώ είμαι. Βέβαια. Δημήτρης από Σοφάγιανός. Άρα Αργιανάρα, πού είσαι τόσο καιρό, ρε. Καλώς τον. Τι λέει. Τι λέει η Αργιανάρα. Πώς είναι συνάδελφε να πούμε. Η Αργιανάρα, φίλε, τώρα τι να σου πω. Προβιωτικά δεν πρέπει να πάρει, ψιλοδυσκύλια τι λέει. Προβιωτικά. Δεν μ' αρέσει η ομάδα, αδελφέ. Αμυντικά δεν μ' αρέσει καθόλου. Ναι. Και εμένα μήπως μ' αρέσει. Αμυντικά η ομάδα, δηλαδή για μένα, η Τζίδη, Ραούλ, Μπράβο, Καράμπελα, φυγέται χθες. Για τα σκυλιά. Μαζί με τον Αναστόπουλο, πακέτο. Γιατί ο Αναστόπουλος τι έκανε. Έλα ρε φίλε, γιατί. Κάτσε να ακούσουμε. Γιατί. Να πω λίγο ρε φίλε. Όταν είσαι προπονητής έχεις κάποια κολλήματα, δηλαδή. Τι. Βλέπεις το μάτς με την Καλυθέα, ωραία. Δεν σου πάρει ο Ήλιτς ρε φίλε. Ο Ήλιτς μπροστά. Δεν μπορεί το παλικάρι. Βγάλε το και βάλε το καπνίδι πιο νωρίς. Ναι. Δηλαδή τι περιμένεις. Άρα λες άρχισε να βάλει το καπνίδι ο Αναστό. Ναι, και σε άλλο μάτς. Δηλαδή βάζεις το καπνίδι, το βάζεις στο 90 με τα χανιά. Δηλαδή. Βλέπεις ότι η ομάδα δεν τραβάει, δεν μπορεί. Βάλω το καπνίδι. Ο καπνίδις μπήκε 5 φορές, σε έχει ξανασπώσει 4 ρε φίλε. Καλό για να μπαίνει ο καπνίδις. Βασικός μπορεί να ξεκινάει και να τα πασχολεί. Γιατί δεν μπορεί να ξεκινάει, Ραπτόπουλε. Φυσικά μπορεί. Δηλαδή, ο Ήλιτς, εσά και ο Τσιμπούρ θα αρέσουν περισσότερο από το καπνίδι. Ο Τσιμπούρ βιολογικά δεν μ' αρέσει. Κοίταξε, προχθές ο Τσιμπούρ, ο παλικάρι, προσπάθησε γιατί εντάξει. Είναι, έχει παραπάνω κιλά. Κοίταξε, ο Τσιμπούρ χθες ήταν πολύ δύσκολος γιατί χωρίς Τάτο έπαιξε ο Αναστό 4-4-2 και έβαλε σε μεγαλύτερη κίνηση, σε μεγαλύτερο χώρο τον Τσιμπούρ. Ναι. Ήταν δύσκολο. Δηλαδή για να έβγαινε ο Τσιμπούρ 90 λεπτά, θα έπρεπε ο Καπνίδης να πάρει το ρόλο του περιφερειακού. Μες. Ο Καπνίδης όμως δεν είναι για μεγάλο χώρο. Οπότε κάπα μη γαρίφαλο, μην το πω διαφορετικά. Ναι. Και χαρακτηριστεί η εκπομπή κατάλληλη. Ναι. Ναι. Έχω θέμα με το ότι έχει κολλήματα ο κύριος Αναστόπουλος. Δηλαδή, ποιο είναι το άλλο κόλλημα του, για να ακούσω. Δεν τους έχει βάλει ποτέ. Όπως. Πήρε το Χαριτονίδη Στόπερ, παράδειγμα. Χαριτονίδης είναι το μέσο για να πάρουμε την άδεια. Έχει τον Ιτζίρι, ρε φίλε, που βλέπει ότι κάθε μάτι κάνει λάθος. Δεν μαρκάρει ποτέ. Προχθές τρώμε τον κόλ πάλι. Και τι να κάνει, να βάλει τον Μιχαλίτσο με τον Βένο. Αυτού έχει. Να βάλει τον Χαριτονίδη, να δούμε τι κάνει κι αυτό. Ποιο να βάλει. Το Χαριτονίδη. Ο Χαριτονίδης, ο μπαμπάς του ήταν αστυνομικός, φίλος με τον, πώς το λέγανε τον υπουργό, τον Κοντονή. Κοντονή, ρε. Και φάγα τη μαρούπα. Δεν είναι για μπάλα το παιδί, πάλι τα ίδια.
Λοιπόν, η ομάδα θέλει δύο στόπερ β' κατηγορίας, β' εθνικής δηλαδή, που να ξέρουν την κατηγορία γρήγορους, μικρού σε ηλικία, και θέλει και ένα αμυντικό χαφ καλό κόφτη. Ναι. Επάντως τον Ιβάν, πάρτε του 300 χιλιάρικα, θα σας πάρει. Γιατί... Να πάρουμε ρε φίλε, δεν ξέρω να πάρουμε. Πάντε χτυπήσε γιατί... εκεί στη Σουρωτή εκεί πέρα, να βάλει τον Κάκαλη εκεί, οδηγό. Αν θα έρθει ο γρήγορα στόχο. Στα φυσικά νερά. Τι να σε κάνω, μωρέ. Τι να σε κάνω. Στρακόπουλε. Πιστεύεις ότι αν ο Άρης δεν κάνει μεταγραφές τώρα, καθόλου μεταγραφές. Ναι. Θα ανέβει. Όχι. Όχι, έτσι. Ωραία, συμφωνούμε, ρε φίλε. Γιατί προχθές ο Πανηγιάλιο έπειτα ο Πανηγιάλιο περνούσε στο κέντρο και πονούσε η καρδιά μας, ρε φίλε. Θα φάμε κόλ τώρα, θα φάμε κόλ μετά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δείχνει την ομάδα. Η οποία δίνει κάθε μάτς ένα ντέρμπι. Αυτή είναι η ομάδα του Άρη. Αυτό ακριβώς. Το παλεύει και ο Αναστό, το παλεύουν και οι παίκτες. Επιθετικά, κοίταξε, επιθετικά. Δεν το φοβάμαι την ομάδα. Ναι. Δηλαδή, όλες οι ομάδες παίζουν ρε φίλε. Κλειστά. Δίνουν το 200%. Σαν ναι. Παίζουν τον Άρη, έτσι. Αλλά όταν δεν έχεις άμυνα στη βαρύ, εσύ να κρατήσεις το 0 πίσω, ρε φίλε. Έτσι. Να βάλεις ένα κόλλο να το πάρεις το μάτς. Και ξέρω ότι κινδυνεύεις κάθε φορά. Και στην αντεπίδεση το τρως γιατί έχεις κακές επαναφορές. Δεν μπορεί να κυνηγάς συνέχεια το σκόρ, φίλε. Έτσι, έτσι. Είναι δύσκολο. Είναι ψυχοφθόρο, είναι δύσκολο, ναι. Αυτό να πω κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ναι. Για το στοίχημα που παίχτηκε τα 500 χιλιάρικα στην Τουρκία, ρε φίλε, πόσο πλήρωσε η Γαλατασαράη τη ρήτρα? 600 δεν έδωσε. Δεν πρέπει να βγει ζημιά, ρε φίλε. Α, πονηρήσει και πονηρός. Ναι. Σε πονηρός. Ήποπτο. Ήποπτος είσαι. Πάμε γραμμές, πάμε γραμμές. Να βγαίνει συχνότερα να σε ακούμε. Ναι, έτσι να βγαίνει. Σοχό, ναι. Σοχέ. Ζοχέ. Εκεί από το Σοχό. Τα καλά κασέρια του Σοχού. Κασέρια, ωραία. Βέβαια. Έλα, φίλε. Καλημέρα, τα άλλανε. Όχι, 35.000. 40.000 δίσκη. Το παιδί μας έπεσε. Ρε παλικάρια. Γεια σου, ρε παλικάρι μας. Τι λένε οι παοξίδες, ρε, θέλουν να παίζουμε θέαμα, να έχουμε καλές αποδόσεις, να κάνουμε 30 τελικές και να παίρνει ο άλλος το μάτι. Να πάρουμε τον Μαραντόνα, να πάρουμε τον Μέση. Θα το κτονίσω, ρε, αυτά που ακούω. Συμβαίνουνε, συμβαίνουνε. Ρε, μισό μηδέν. Τα Γιάννενα να παίζουν στα 30 μέτρα και εσύ να μπαίνει να τρυπώνει μέσα και να τα χάνει. Περίεργο μάτι, περίεργο. Εγώ δεν είμαι τέτοιο παόξη. Εγώ θέλω μισό μηδέν χωρίς μπάλα και τα κερδίζουμε. Σάντος είσαι εσύ. Σάντος. Σάντος είμαι. Τι θα είμαι. Θα κάνω εγώ 30 τελικές και να με κοροϊδεύει, αλλά με παίρνει το μάτι και να φύγει. Γιατί είδαμε θέαμα. Άμα θέλουν θέαμα, όσοι θέλουν να πάνε στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ. Ναι. Και άλλη ζωή του ΠΑΟΚ. Να δούνε Αμερικάνικοι τέτοιοι. Καλά λέει ο άνθρωπος εδώ. Μισό μηδέν θέλω, ρε. Να πάνε King Box. Τι να είμαι, όγδος να είμαι. Ουλτραφάει τώρα. Ναι. Δεν μου λες, ρε φίλε, αύριο με τον Πανετολικό τι λέει. Πάλι κλάμα θα έχω. 1-1, 0-0. Πάλι σε ένα χώρο για ρε Κώστα. Γιατί με στην Τούμπα τον πάρει. Καλά. Περάσει, θα περάσει ο Πάοκ. Ναι, αλλά βλέπουμε θέαμα. Δεν νομίζω ο Βαψωμαλιά ο Μαντζουράκη να δει. Καλά, ο Άχυλο θα σφιχτεί πάλι. Άι, καλή νύχτα. Άι, καλά. Γεια δώστε, ρε. Κατηραμένη κοινωνία. Ποιο αυτό? Δικό μου. 80.000 δίσκη. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Επόμενη. Γιατί, ναι. Έλα φίλε. Πού είσαι Κωστά? Εδώ ρε φίλε, την παλεύουμε. Ζήτω, ζήτω του Παπασταφίδα που έχει βγάλει ένα γιο ατσίδα. Του τα τρώει. Του τα τρώνε από 15 μεριές. Δηλαδή βλέπεις τον ΠΑΟΚ. Τι δαγκώματα είναι αυτά ρε. Σε ρωτήσω κάτι ρε Κώστα, πες μου λίγο κάτι. Για πες. Κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ, το Μάιο, χάνει το χαρά, έχει χάσει όλα, πάει να φτιάξει για την επόμενη χρονιά. Τις περισσότερες πωλήσεις το καλοκαίρι τις κάνουμε. Βέβαια. Να σου πω, και τώρα που φύγει ο Ντίκερ, με τι θα φτιάξει ρώστε του χρόνου, με το Λαμπρού? Αυτή τη φλόρα που πήρε τη Φλωρούμπα, είναι το Λαμπρού. Του Κανότα Ανιψιός. Κάθε καλοκαίρι χτίζουμε, είπαμε, κάθε καλοκαίρι χτίζουμε. Ο Κανότα, τα Ανιψιό του Κανότα. Ο άλλος έφερε πρόπερση τον Παπαγιανόπουλο σε τερμπάκ. Το θυμάσαι τον Παπαγιανόπουλο και διώξα τον Χατζηταΐα. Ναι ρε φίλε. Να σου πω ρε Κώστα, εγώ είμαι ΑΕΚ. Το χειρότερο που έχουμε πάθει, γιατί εγώ μιλάω και με τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, το έχουν πάθει και οι ΠΑΟΚΤΖΙΔΕΣ, είναι αυτό που λες. Έχουμε συμβιβαστεί, δηλαδή μίλαγα με κάτι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Και λέω ρε πούστη μου να φύγει ο Τίγρης. Και μου λέει μα να φύγει, λέει θα πέσουμε λέει πάλι γάμα. Δηλαδή ή θα είμαστε τέταρτοι ή θα πέσουμε γάμα. Όχι φίλε, να πέσουμε γάμα. Από το να μας καθιερώσει τέταρτους και να μην μιλάει κανείς, να πέσουμε στη γάμα. Δεν νομίζω ότι οι αεξίδες φοβούνται ότι αν φύγει ο Μελισανίδης θα πέσουνε γάμα. Μάλλον επειδή συνένεσαν να πέσουνε γάμα με το Μελισανίδη, δεν μπορούν να του τη βγουν, να του την πούνε. Νομίζω. Όχι, δεν υπάρχει μέλλον, έτσι. Δεν υπάρχει μέλλον. Δηλαδή, αν φύγει ο Μελισανίδης, ποιος θα έρθει. Δεν υπάρχει μέλλον. Ναι. Να πεις ότι θα έρθει κάποιος και θα αναλάβει. Στον Παναθηναϊκό μπορεί να πάει ο Καλτσίδης με τα τσιμέντα. Ναι.
στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει σωτηρία έτσι κι αλλιώς, δεν το ψάχνεις τώρα αυτό. Αλλά σου λέω έχουμε πάθει και εμείς και οι υπόγκριες αυτό το πράγμα. Έχουν βολευτεί στη θέση αυτή και είναι το χειρότερο που έχει να γίνει. Εγώ θυμάμαι τον ΠΑΟΚ πηγαίναμε στην Τούμπα, με εποχές τώρα μιλάμε με Βουλινό, πέφτε κοτρόνια, δεν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ, κοτρόνια. Και φέτος χάνουν από τα Γιάννενα, έχουν χάσει τη μισή επαρχία και δεν έχει κάθεταν. Ο Γουλιάντο Ροντρίγκες, θυμάμαι όταν ήταν να φύγει ο Κάς και να έρθει στην ΑΕΚ. Όταν μπήκε φίλε η σερβιέτα στην Τούμπα επί εποχής Αγοράκη που έγινε μόδα ο ΠΑΟΚ, αυτό θα ήταν αναπόφευκτο. Βέβαια. Έχει να κάνει με αυτό λες, 100%. Αλήθεια, οι μακέτες της νέας Τούμπας που χάθηκαν τελικά την τελευταία εβδομάδα δεν τις βλέπω. Πού πήγε το μακέτο. Το μακέτο το ίδιο παραμύθι που λένε και σε εμάς κάτω με το κύκλο. Αυτή η νέα Τούμπα τώρα ξαφνικά χάθηκε. Το production, πού πήγε να πούμε, δεν ξέρω. Θέλω να σου περάσω πάντως και τον παλμό που υπάρχει στην Αθήνα για τον ΠΑΟΚ. Όποιον μιλεί στην Αθήνα οπαδό, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Πανιόνιο θα σου πει ρε πολύ κορόιδο σαν βίντεο. Τι κορόιδο είναι αυτό, ρε. Ρε του τα μασάνε από χίλιες πάτες. Yeah. Και στο έχω ξαναπεί. Του τα μασάνε όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, του τα μασάνε παντού. Του Παπασταφίδα. Έναν υποψήφιο που ανέλαβε να προωθήσει, τον Τζιτζικώστα, και του τα μασίσανε από 10 παριέ. Τελευταίο βγήκε. Ο Τζιτζίκωστας ο καημένος και αυτός δε. Πολύ βουτυράτος να πούμε. Του θυμίστο κλαίος. Μα πού τα βρίσκει αυτά τα λόγια και τα ποντάρι που είσαι αυτός ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τα λέμε. Ο Τζιτζικώστας είναι ο αδερφός του στο στρατό να πούμε. Είναι παλικαράς. Είναι ο Ιξ. Είναι Γιώργος Φούντας. Ο Ιξ να πούμε. Είναι δυνατός. Ο άλλος βγήκε βουτυράτος. Του βγήκε. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ τον είδα σε ένα γάμο στη Σέμιλη του Παύλου, του Ανδρώνη. Και τον γνώρισα και τον άνθρωπο. Του λέω είσαι βουτυράτος. Δηλαδή, τι θα πει βουτυράτος. Δηλαδή, πάνε σε καμιά λαϊκή μοναδερφέ μου. Εγώ δεν σου παρακινήσω ψωμιάδη. Πάνε σε κανένα, ξέρω εγώ. Μείνε σε λίγο χαλασμένο μανταρίνι, ρε φίλε. Σε κανένα αυτό τουρνουά 5x5. Δηλαδή. Μην πα εκεί στα. Πώ τα λέει. Μην πα στα celebrity, ρε φίλε. Πώ τα λέει. Με του κασκολάκιδε εκεί πέρα τώρα. Σηκώνω με τη σαμπάνια. Ένα γκαλά με τη σαμπάνια εκεί μετά. Με του σούλομου. Ναι, αυτά. Πάρε με τα βέρνα του Κυρχαρίλαου να πούμε να βρούμε λίγο κάψιμο. Πιάσε καμιά μπριζόλα με τα δάχτυλα. Σπάσει τα 2-2 μέτρα άντρα. Πάρε καμιά πλευρά παϊδάκι. Τι να σε κάνω, μωρέ. Τι να σε κάνω. Πάρε με του αρουχάφε κανένα πατσάνα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό πηγαίνουν σε κάτι γκαλερία εκεί στο ΜΕΤ. Στο ΜΕΤ και εσύ δεις στο ΜΕΤ. Και νομίζω ότι Κώστα αυτός ο πίνακας μας κοιτάει έτσι, έχει άποψη και έτσι οι πινελιές προδίδουν μπαρόκ εποχή. Κουρτουριάζει. Κώστα. Είχαμε μια κοπέλα φίλη, δεν λέμε ονόματα. Είπες. Πήγε λέει στη σχολή καλών τεχνών. Αϊ, άμα το ξέρω αυτό. Σκάτε. Πρόσεχε τώρα. Αχ, Κώστα, πέστα. Κοπέλα 20 χρόνων. Ναι. Και έπαθε λέει ψυχολογικό γιατί λέει εκεί λέει ήταν περισσότεροι λέει ανώμαλοι. Τι ανώμαλοι. Τι κάνανε δηλαδή, πήγε στον ψυχολόγο. Πήγε. Λέω τι έκαναν, βρε κορίτσι μου, τι. Κοχλιτσάκι, δηλαδή, μπράτα και κόρη μου. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, η Ευγενία είναι 11,5, αυτή είναι 19-20. Λέω τι έγινε, τι ψυχολογικό έπαθες. Ένα λέει εκεί πέρα, λέει. Ναι. Πήγε ο άλλος, λέει, αυνανιζότανε, λέει. Πέταξε, ναι. Λέει, το σπέρμα πάνω στον πίνακα, τον μασάλισε, λέει, κτλ. Ναι. Λέω και χάσει. Ναι. Λέω και γι' αυτό έπαθες, λέω ψυχολογικό. Λέει, ναι. Έπρεπε, λέω, να έχεις εμένα πατέρα. Κανονικά. Λέει, τι θα έκανες. Πηγαίναμε, λέω, μια καβαλούγα με το Κόρτοπα. Θα τρώγαμε, λέω, τίποτα κάνα κιλόμπαρ που να φάσουλα. Όχι, ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι, θα πω, ο καθηγητής εδώ, μάλιστα. Μπορώ να κάνω κι εγώ τον πίνακα, θα τραβήξω ένα χέσιμο στον πίνακα, να τον πασαλείψω με το χέρι, να σου φύγουν και τα ψυχολογικά, να σου φύγουν και τα αυτά. Να δεις μετά. Από ένα, είσαι ο δάσκαλος. Έλα εδώ, δύο. Τραβήξω και ένα μπερντάκι ξύλο το δάσκαλο, να σου φύγουν τα ψυχολογικά. Που α σε πάγω στον ψυχολόγο. Κανονικά και με τον νόμο. Έπρεπε να σε έχω κόρη. Και το παιδί μου 10 θα το βάλεις. Έλα εδώ. Συσοδάσκαλος με το μουσι, για έλα εδώ. Άσο 2-3-5. Ένα λόγο και δρόμο. Με κάνει μήνυση, χαίστηκα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ψυχολογικό. Άσε τώρα. Πάει και ο Τζιτζικώστα σε κάτι τέτοια. Ο λαός απόμακρο. Από κάτω. Έτσι. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι. Μα ναι, Κώστα μου. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Άτε, ρε, εσείς είστε σχολής καλών τεχνών, κύριε, τι κάνετε, κύριε. Εμείς είμαστε της σχολής κακών τεχνών. Ναι. Έλα, Κώστα. Έλα, ρε, φίλε, Δευτέρα, βάλε. Λοιπόν, καταρχάς, καλή χρονιά. Να το δούμε αυτό. Θα δείξει. Λοιπόν, στο τέλος θα μας καταντήσει γρικόλακες. Γιατί μέχρι τις 2 ακούμε. Γιατί ρε βρικόλακες. Καλά σε λένε, από πριν δεν σε ακούει άνθρωπος, δεν κοιμάται. Γιατί μέχρι τις 2 καθόμαστε, σε ακούμε. Μετά πιάνουμε τα τραγούδια. Άμα αυτό γίνει 2-3 μήνες, θα τα βρικόλακα γίνεται. Βέβαια. Εγώ τι να κάνω που μετά την εκπομπή βρίσκομαι σε έξαρση και πηγαίνω και βλέπω τα Daily Woman
εκεί στο σπίτι. Τα τέλη μου. Καγκαλιά με τη μίνι. Μάους. Λοιπόν, άκου Κώστα μου, άκου λίγο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε πέντε ομάδες. Πέντε ομάδες. ΠΑΟΚ. Πέντε. Είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ας πούμε είναι σε καλή κατάσταση. Και οικονομική και θα ανέβει βαθμολογικά και στόχους έχει. Είναι ο Άρης, ο οποίος διεκδικεί άνοδο στην Α' Εθνική. Ο Αγωτικός Αστέρας, ο οποίος και αυτός πάει καλά. Είναι και η Καλαμαριά που πιστεύω ότι θα βγει. Και έχουμε τον Ηρακλή. Ναι, ναι. Δεν ξέρω πόσο χρονό είσαι, 45 είσαι. Είμαι 48. Λοιπόν, άρα τη φουρνιά, την καλή του Χατζηπαναγή, του Παπαϊωάννου, του Καραΐσκου. Και στις προπονήσεις πήγαινα. Και στις προπονήσεις πήγαινα. Που γεννήσαμε 40.000 κόσμο τότε. Ναι. Αυτή την ομάδα που την κατατρέχουν ένα σωρό προβλήματα εδώ και καιρό. Δεν βλέπω το φύλαθλο κοινό της Θεσσαλονίκης να τη βοηθά. Είτε βλέπω αγώνες μέσα καφενεία, είτε εδώ εκεί. Την έχουν έρθει παραπεταμένη. Και είναι κρίμα. Κρίμα με την έννοια, όχι ότι να το λυπηθούμε. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι όλοι, μα όλοι, να είμαστε κοντά στον Ηρακλή. Πρώτον, γιατί είναι η πιο ιστορική ομάδα σε ό,τι αφορά το έτος ίδρυσης. Δεύτερον, έχει παρουσιάσει θέμα σε όλα τα αθλήματα, βόλεϊ, μπάσκετ, ξέρω εγώ, στίβο κτλ. Είναι κρίμα να χαθεί μια τέτοια ομάδα. Εγώ βλέπω γενικά τον Ηρακλή σαν σωματείο να μειώνεται και το βλέπω και πελατειακά να μειώνεται. Δηλαδή, ξέρεις, θέλω να πω, ας πούμε, ακόμα και την οργή τη βλέπω ελάχιστη. Αυτό είναι κακό. Δηλαδή, το να μην οργίζεται, όχι οι 30 αυτονομίτες, να μην οργίζεται η πλατιά μάζα των φίλων του Ηρακλή. Σωστά. Αυτό είναι ανησυχητικό. Είναι σαν να λες, ας πούμε, στο νοσοκομείο, όταν ο μπαμπάς είναι άρρωστος, τη στιγμή που πας και λες να βρούμε, δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά, ναι, όταν πέθανε ο παππούς μου ο Γιώργος, είχαν βρεθεί οι τρεις γη του, που πεθάναν φυσικά και οι τρεις αυτοί μετά, και φτάσαν στο απροχώρητο και λέγανε θα κοιτάξουμε να βρούμε κάποιον κοινό αυτό και τα λοιπά, να φέρω εγώ. Λέω, τι λένε αυτοί οι κερατάδες, οι μηταράδες και οι τρεις και τα λοιπά, τι λέγανε. Ποιον νεκροθάφτη θα βγάζανε. Όχι, το Βλάχο, πάνω, το Δαραβίγκα και τα λοιπά. Εκεί βλέπω τον Ηρακλή. Σαν να το πήραμε απόφαση. Ότι είναι έτοιμος. Και άντε να το πήραμε απόφαση εμείς. Ναι, αυτό βλέπω. Εμείς η Θεσσαλονίκη πρέπει να είμαστε αγαπημένοι, γιατί εγώ παρόλο που είμαι Ηρακλής, προχθές που ήμουν στο σπίτι γιατί χιόνιζε στο ωραίο καθρωμένο, ναι, και δεν έβαζε γκολ και έκανε τις ευκαιρίες, στορκίζουμε τώρα, όχι ότι μιλάω για το Θεό, άνοιξα το καντιλάκι μου εδώ πέρα, ναι, και έλεγα ότι Χριστέ μου μπορείτε να βάλει ένα γκολ ο ΠΑΟΚ. Και όταν βάζει γκολ ο ΠΑΟΚ και όταν μαθαίνω ότι κέρδισε ο Άρης, μ' αρέσει ή ο Αγροτικός Αστέρας. Μάλλον θα περιντάρισες. Ορίστε. Μάλλον θα είσαι μεγάλος σε ηλικία. Δεν είμαι και πολύ μεγάλος, να ξέρεις. Κοίταξε. Δεν είμαι και πολύ μεγάλος. Στο πρώτο έμφραγμα, στο πρώτο μπαλονάκι, αρχίζουμε και γινόμαστε πιο μαλακοί άνθρωποι. Δηλαδή, ενώ στα νιάτα μας είμαστε σκληροί, τσακωνόμαστε κτλ. Μετά, όταν πάμε σε κάποια ηλικία, μπορεί να μας πιάσει το παιδί μας το μάγουλο και να πει γουτσου. Άμα σε κάνει το παιδί σου γουτσου, 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 γουτσου. Άστο να πάει στο διάλογο να πάει. Άστο να σε κάνει γουτσου, γουτσου. Κάτι πες. Δέχομαι τη θέση που παίρνει, έτσι αντρίκια και αληθινά, σε ό,τι αφορά το χιονάκι που έπεσε. Ναι. Δηλαδή, σε άλλε χώρε. Γιατί εγώ βρέθηκα δύο χειμώνες στο Σικάγο, στο Νιτζέρσι, στο Σιάτλ, στη Νέα Υόρκη, με χιόνια. Σταματάνε τα σχολεία, ο κόσμος βγαίνει έξω με τα πόδια, εμείς να με φέραμε τον κατακλυσμό και βρίσκουμε τους δημάρχους, τον ένα και τον άλλον, νοώντας ότι αυτοί οι άνθρωποι σαν δήμοι δεν έχουν μία. Εδώ δεν έχουν πετρέλαιο στη σχολεία να βάλουν, να πούμε. Έχω μιλήσει με πέντε δημάρχους Θεσσαλονίκης. Ναι. Δεν θα πω ονόματα. Τους έχω δει στο γύρο που αν τότε που κάναν κάτι εκπομπές, τότε ερχόταν κάτι δημάρχοι κτλ. Και μου μπαίνανε και τα λοιπά. Τους λέω, κλέβεις. Λέει, δεν κλέβω. Άρα σε μαλάκας, του λέω. Ναι. Λέει, και να θέλα, λέει, να κλέψω, δεν έχω. Δηλαδή μου λέει, δεν είμαι τίμιος. Δεν έχω να φάω. Και μου το είπαν και οι πέντε. Δηλαδή του λέω είσαι δήμαρχος και δεν κλέβεις. Μα είσαι ανόητος. Μου λέει
Δεν μπορώ, λέει. Δεν έχω εισοδήματα, δεν έχω. Δηλαδή. Τι καλά κάνει. Έτσι. Αυτό. Αυτή την εικόνα έχω εγώ από αυτό. Εάν νομίζει ότι εγώ μεγαλώνοντα βλέπω τα πράγματα αλλιώ, κάνει ένα μικρό λάθο, ναι. Γιατί το γονίδιό μου δεν είναι για να είμαι έτσι. Πιθανό να κατάλαβε ποιο είμαι. Και ο τρόπο που φέρεσαι κάποιε φορέ. Μάλλον για σικελία είσαι. Ναι. Για εκεί είναι. Για να ξεφορτώνει. Για τη σικελία. Να ξεφορτώνει από το Volvo πτώματα είναι αυτό. Ναι. Εκεί είναι. Volvo πτώματα. 1991. Μόλι εκεί είναι. Δεν με πιάνει ο ύπνο. Δεν τον πιάνει. Πότε πιάνει. Είναι Γενάρη μήνα. Ναι. Και έχω βγει από το σπίτι. Λέω ότι η γιαγιά μου θα αργήσω να έρθω. Μην φοβάσαι. Η γιαγιά σου Ζαμπέτα. Σκευούλα. Η Ζαμπέτα έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει η Ζαμπέτα. Τραβάω μια βόλτα εκεί πέρα στο γυράδικο του γιώτη. Ναι. Δεν με έπιαν ύπνο. Λοιπόν, 22 χρονών και τα λοιπά. Τα μαμ, καϊνά. Βλέπω κάτι κοπρόσφυλλα εκεί στο πάρκο τη Τούμπα. Καπνίζαν κάτι χασίσια, κάτι αυτά εκεί και τα λοιπά. Λοιπόν, το τουμάνι έφευγε απάνω. Λέω α πάω εγώ. Δεν πίνω, δεν καπνίζω. Παρέα θέλω όμω. Ναι, για. Καθόμαστε εκεί, αρχίζουμε τα ποδοσφαιρικά. Όχι το βουλινό, την κουφάλα το βουλινό. Έτσι ο βουλινό. Και από εκεί ο βουλινό. Και ο βουλινό μα είχε πάρει το μπάο και αυτό το κατεστημένο. Και ο μπλαχίν και ιστορίε και αυτά και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Πάει 3 η ώρα, 3 και 4. Σκάει μύτη ένα άσπρο Volvo Amazon. Να τα. Ζτ. Στρίβει. Μόλι φτάνει από Ανατολική Στράκη, στρίβει το στενό για τη ΜΕΝΤ. Ναι. Σταματάει που λε, κατεβαίνουν κάτω δύο γαϊδούρια. Σε σαμάρουτα. Σε σαμάρουτα. Ανοίγουν το πόρ μπαγκάζ και πετάνε ένα πτώμα έξω. Εμεί, τώρα εγώ που δεν κάπνιζα χασίσι, το είδα για αληθινό. Η άλλη σου λέει μπορεί να το φανταστήκαμε κιόλα. Με πέταξε κρέα τώρα. Ναι, ρε φίλε, την επάδαμε, ρε Κώστα. Εν τω μεταξύ να έχει παγωνιά, πάει ο ένα απάνω στο πτώμα και λέει κρύο είναι, λέει πεθαμένο είναι. Λέει ο άλλο, τι θέλει να ζεστό, λέει 0 βαθμού Κελσίου κτλ. Λέει ο άλλο. Να φωνάξουμε, λέει. Να φωνάξουμε, λέει. Το 100! Το 100! Του λέει άλλο. Λακαμάσισε, να μα πάνε για εξακρίβωση. Θα μα βρούνε 40 παραβάσει. Μεθαύριο θα φύγουμε. Λέει ο άλλο. Λοιπόν, άκουρε, περίμενε, ρε. Κάτσε να γελάσει λίγο. Λέει ο άλλο. Και γιατί να τον πάμε, λέει, στο νεκροτομείο και στα αυτά. Απέναντι είναι ο Βλάχο. Ο Βλάχο είναι γραφείο κηδιών. Και μαλώνανε ποιο θα τον πάει στο Βλάχο. Άρε φίλε, μιλάμε αστέρια του κινηματόγραφου. Λοιπόν, Κώστα μου. Λέγε. Ο Ζάχος είμαι. Στην ακαδημία που έχω. Ακαδημία Ζάχος. Ζάχος. Βέβαια, ναι. Πασίγνωστη. Σωστός. Ναι. Και ξέρετε ότι εμένα η καταγωγή μου είναι από εκεί, από Σικελία, ναι. Εσύ είσαι στα μέρη που έχω μια μπάλα εγώ από τη Σικελία. Το ξέρεις. Από τη Μεσίνη. Ο παππούς μου από τη Μεσίνη είναι. Εγώ στο Κάλιαρη Άρης. Άιντε πάλι. Όταν έγινα... Το Κάλιαρη είναι αλλού, δεν είναι εκεί. Σαρδινία δεν είναι. Κοιτάξτε, η Ακαδημία υπάρχει, στη β' κατηγορία παίζουμε στον τρίτο ομιλό και δεν ξέρω τώρα σε αν έχει πληροφορηθεί και όλα να γίνουν και αγώνες την Κυριακή. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι έχω στο σπίτι μου μια ιστορική μπάλα από το μάτς Κάλιαρη-Άρη. Άντε ρε. Ναι. Το θυμάμαι και το παιχνίδι, ναι. Είχε πέσει το ξύλο της Αρκούδα. Από σένα είμαι καμιά 15 χρόνια μεγαλύτερο. Είναι το περίφημο μάτς που ο Καντίνας έδινε τον Αλμπερτόζη. Τον Αλμπερτόζη. Ο οποίο ήταν ο πυγμάχο. Ήτο. Ήτο πυγμάχο. 0-3 ήταν, 0-3. 3-0 έχασε ο Άρης. Ο Μπαλής. Ε. 3-0 έχασε ο Άρης και κέρδισε. Έχασε, ρε, που να κερδίσει. Ευρώπη ο Άρης θα κερδίσει. Έχασε 3-0. Και η πλάκα ήταν ότι τότε παίζαν man to man. Και έτσι έπαιζε σε αυτού ένα ο Τζίτζι Ρίβα. Τζίτζι Ρίβα. Ο Τζίτζι Ρίβα. Ο οποίο έπαιζε. Διαγώνια όλες τις θέσεις της επίθεσης. Τζίτζι Ρίβα. Και έλεγε ο Ψηφίδης. Με φωνάζει ο Σπυρίδωνας. Είδες το Τζίτζι Ρίβα. Του λέω από εδώ πέρασε πριν από λίγο. Που βρέθηκε εκεί μέσα. Ο Τζίτζι Ρίβα. Είδες το Τζίτζι Ρίβα. Ο Τζίτζι Ρίβα. Να λέω τα πράγματα με το όνομά του. Για πες με το όνομά του. Εντάξει. Και όλα θα πάνε καλά. Δεν μου λες η Ακαδημία πόσα παιδιά έχει. Πόσα παιδιά έχει η Ακαδημία. Δεν έχω τώρα Ακαδημία. Τη σταμάτησες. Μόνο ανδρικό έχω. Μόνο ανδρικό. Η Ακαδημία Ζάχου ήταν πάνω από 20 χρόνια. Ιδρύθηκε το 1987. Εγώ έβγαλα το Σαλπικίδη.
Ξέρω, από τον Ζάχου πήγε του κουλ. Ξέρω, ναι. Ναι. Έβγαλα πολλά παιδιά, αλλά τώρα τελευταία, όπως είπες και εσύ, μεγάλος, είμαι 63. Ναι. Σιγά. Άμα σου πιάσει το εγγονάκι το μάγουλα και σου κάνει γούτσου γούτσου. Δεν είναι κακό αυτό. Έχω εγγόνια μπόλικα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Στα 63 μα έχει εγγόνια μπόλικα. Στα 63 μα έχει εγγόνια μπόλικα, άρα έχει κάνει κόρε. Γιατί στα 63 από γιο για να δει εγγόνι λίγο δύσκολο. Δύσκολο. Από τρεις γιους και τρεις παντρεμένοι με εγγόνια. Μπράβο. Ωραίος. Μπράβο. Ευτυχής. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Για χαρά. Χρόνια ήταν η Ακαδημία. Ναι. Χρόνια. Τις καλές Ακαδημίες, τις πρώτες. Μήπως είδες τον Τζίτζι Ρίβα. Μήπως. Ρε Άγγελε, είδε τον Τζίτζι Ρίβα. Πω εδώ πέρασε προηγουμένως τον Ρίβα. Εγώ ήρθα από τον Χιούστον και τον Τζίτζι Ρίβα. Καλημέρα, πρώτο τελευταίο, ναι. Ναι, πορ. Ναι. Ναι. Έλα, έλα φίλε, ναι. Μ' ακούς Κώστα? Μάλιστα, ναι. Δεν σε ακούει. Τι. Ακούει, ε. Τι είναι αυτός. Πάντα έτσι στο τέλος σε παίρνω. Καλά κάνεις και τον παίρνεις. Στο τέλος θα τον παίρνεις. Στο τέλος, ναι, ναι. Για πες τον δίπλα εκεί εσύ να πούμε. Ξέρεις ποιος είναι, πες τον, εκείνος πες τον ο Μαλιάς. Εκεί στο Κατσάνιο που σε γλίτωσες. Πάντα σε παίρνει αργά. Με κλείτωσε ότι. Αμάν. Καμιά παντζουρόπορτα είναι αυτό. Παντζουρόπορτα είναι και έχει ισχύει και πειθό και χέρι δυνατό και μέσο. Ναι, σφαλιάρε και μνήμα. Τι εγώ, τι είμαι, κάνα σκολόμα και σαν τον κόκκινο και να το πω. Και πότε έγινε αυτό, αφού μέσωσε. Τι άγαλε με τώρα. Καλά έγινε και το γλίτωσε για να μα κάνει παρέα. Έτσι. Αλλά από μένα δεν γλιτώνει. 70 κιλά είμαι. Άσε τώρα. Δεν έχει σημασία. Εγώ ξέρω ένα μαχαιροβγάλτη, ένα 70. Ναι, που τραβάει σπλάχνο. 60 κιλά που τραβάει το σπλάχνο σε 10 το δευτερόλεπτο. Άσε τώρα. Εγώ να δει εκεί στη γειτονιά. Τέλος πάντων να πούμε. Εσύ μπορεί να είσαι 70 κιλά και να είσαι αστραπή όμως. Τι σχέση έχει με κιλά. Είσαι αστραπή. Βέβαια. Για λέγε. Για πάμε. Πάμε λοιπόν. Δώστε σου ψυχή. Θα ξεκινήσω εγώ από την ομάδα μου. Τελευταία που είπε ο άλλο. Λοιπόν, από τον Ηράκλη. Λοιπόν, για να μην πολυλογούμε και να ακούει ο κόσμος, τα πράγματα είναι απλά. Έτσι και δεν φαγωθούν τα οικόπεδα, ο Ηρακλής θα σβήσει. Ναι, αυτή είναι η στιγμή. Τις Μίκρας τώρα, να μην κουβεντιάζουμε. Έτσι, μπράβο, εκεί που θα τερματίσει το μετρό. Τζάμπα να μην κουβεντιάζουμε. Άιντε, μπράβο, σωστός. Ωραίος. Αν φαγωθούν τα οικόπεδα, θα ησυχάσει ο Ηρακλής. Από εκεί να ξεκινήσουμε τώρα και να πούμε. Ο συγχωρεμένος ο Πέτρος ο Θοδωρίδης. Ο συγχωρεμένος δούλευε να πούμε μια πολύ ωραία μηχανή. Τι θυμάσαι? Σεντερφόρ ποτέ, σεντερμπακ ποτέ, τερματοφύλακα ποτέ. Μάλιστα. Μπροστά τα βάζω, πίσω τα τρώω. Εντάξει. Ναι. Μπράβο. Να πει τώρα εδώ τους γείτονες ότι αυτό το έργο θα βλέπουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Ωραία. Ότι αυτό το έργο θα βλέπουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Ωραία. Ότι αυτό το έργο θα βλέπουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Ωραία. Ότι αυτό το έργο θα βλέπουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Ωραία. Ότι αυτό το έργο θα βλέπουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Ωραία. Ότι αυτό το έργο θα βλέπουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Ωραία. Ότι αυτό το έργο θα βλέπουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Ωραία. Ότι αυτό το έργο θα βλέπουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Ωραία. Ότι αυτό το έργο θα βλέπουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Ωραία. Ότι αυτό το έργο θα βλέπουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Ωραία. Ότι αυτό το έργο θα βλέπουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Ωραία. Ότι αυτό το έργο θα βλέπουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Ωραία. Ότι αυτό το έργο θα βλέπουν.